Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε για μια ακόμη Πέμπτη εδώ στην εκπομπή Επικρίσεις της τηλεόρασης Best. Σήμερα θέμα μας θα είναι η αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης, η πορεία από τους Δήμους στην σημερινή κατάσταση που δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Θα μας το πούνε εδώ οι παρευρισκόμενοι στο πάνελ. Εκλεκτοί αντιδήμαρχοι με εμπειρία μεγάλη στα αυτοδιοικητικά. Να καλησπέρισω, έχουμε μαζί μας τον πρώην Δήμαρχο, αλλά και νυν Αντιδήμαρχο Μεσσίνης, τον κύριο Γιάννη Μπρατζιάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, λοιπόν. Είστε καλά. Λοιπόν, μαζί μας από την Τριφυλία ο Παναγιώτης Τσιγκάνος, ο Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας. Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Ηλιόπουλος, με τον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από τον Δήμο Πύλου Νέστορος, ο Παναγιώτης Καρβέλας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε αν τα πράγματα εξελίσσονται ικανοποιητικά για τον Καλλικράτη και πώς εξελίσσονται αυτά. Λοιπόν, γιατί η κατάσταση σίγουρα έχει προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα, ίσως και προβληματισμούς, να σημειώσουμε. Και να δούμε αν έχει φέρει αυτές τις λεγόμενες ουσιαστικές αλλαγές που πολλοί θα επιθυμούσαν και που η ίδια η διοικητική μεταρρύθμιση εδώ και καιρό τουλάχιστον θέλησε να προάγει. Να ξεκινήσω με την εμπειρία του Δημάρχου, να κρατήσω αυτήν του κ. Μπρατζιάκο, που πέρασε από τον Δήμο στον σημερινό σχηματισμό, ενώ μεγάλο σχηματισμό όπως είναι ο Δήμος Μεσσίνης. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Εμείς σε όλα τα συνέδρια, σε όλες τις ημερίδες που γινόταν για τον Καλλικράτη, τα είχαμε προβλέψει. Οτιδήποτε δημόσιος οργανισμός μεγάλου μεγέθους είναι αναποτελεσματικός και έχει μεγάλο κόστος λειτουργίας. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα επιβεβαιωθήκαμε. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να γίνει καμία μεταρρύθμιση, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το παγκρόμιο το οποίο έγινε. Mm-hmm. Στη Μεσσηνή, λόγω χάρη, είχαμε 29 δήμους, θα έπρεπε να σταματήσουν κάπου στους 12 δήμους, 13, κάπου εκεί, όχι στους 6 δήμους. Αυτή τη στιγμή συνενώθησαν περιοχές με διαφορετική απασχόληση και διαφορετικά ήθη και έθιμα. Mm-hmm. Δηλαδή, κτηνοτρόφοι, αγρότες, αστεί, έμποροι, βιομήχανοι, τουρισμού, τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ικανοποιηθούν όλοι αυτοί με δεδομένο τις μεγάλες αποστάσεις, mm-hmm. με δεδομένο και την έλλειψη των πόρων. Και την έλλειψη στη ανθρώπων. Στη Μεσσηνία θα μπορούσε κάτι να γίνει διαφορετικό, λέτε εσείς? Τουλάχιστον για τη Μεσσηνία. Μου πάτε 12 έργα. Περίπου, περίπου. Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι δήμοι, έτσι. Και τι θα άλλαζε? Πάλι μεγάλα θα ήταν τα σύμφωνα. Θα άλλαζε, θα σας πω τι θα άλλαζε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Μεσσήνη για να φύγει. Να. Για να φύγουν δύο εργάτες να πάνε να εργαστούν σε ένα οικισμό στη Βούτενα, θα απασχοληθούν για 3-3,5 ώρες. Αυτομάτως χάνουμε 3 ώρες εργασίας. Χωρία ο οδηγός, χωρία το αυτοκίνητο που τους μεταφέρει. Άρα η απόδοση του προσωπικού που έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου είναι στη μέση παραγωγικής απόδοσης, χωρίς να φταίει το προσωπικό, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Λάβετε υπόψη ότι η προμήθεια των καυσίμων γίνεται σε δύο πρατήρια και μέχρι πρώτη μας έπρεπε τα παρωματοφόρα να έρχονται από την Νέπια, να εφοδιάζονται στο πεταλίδι και πάλι πίσω. Καταλαβαίνετε τεράστιο κόστος το οποίο έχει. Αυτά είναι τα καθημερινά και πολλά. Βέβαια, τώρα λύσαμε το πρόβλημα, έχουμε κάποιο βιντεοφόρο δικό μας και εφοδιάζουμε περιφερειακά τα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα καθημερινά προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα όμως, να τελειώσω, είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων. Θα έρθουμε σε αυτό εξειδικευμένα. Να πάω στον κύριο Τσιγκανό για να τον ρωτήσω. Κύριε Τσιγκανέ, εσείς πώς βλέπετε έτσι, τα πράγματα να διαμορφώνται για τον Καλλικράτη, γιατί ο Δήμος Τριφυλίας ουσιαστικά περιέχει πάρα πολλές μεγάλες ενότητες? Πράγματι έτσι, κύριε Κανελόπουλε, ο Δήμος Τριφυλίας συνένωσε και απορρόφησε 6 δημοτικές ενότητες. Και θέλω να πω ότι ήταν 6 δημοτικές ενότητες λειτουργικές, οι οποίες είχαν δώσει τις εξετάσεις τους στην τοπική κοινωνία και είχαν φτάσει και σε έναν βαθμό λειτουργικότητας και αποδοτικότητας. Ξέρετε, επιτρέψτε μου να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο. 3 χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, όλοι θυμόμαστε τον τότε πρωθυπουργό της χώρας μας, με θέα τις βάρκες του Καστελόριζου, να μας ανακοινώνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πτωχεύσαμε. Και την ίδια περίοδο, 1 ή 2 μήνες μετά, το τότε Υπουργείο Εσωτερικών υπό τον κύριο Ραγκούση εξήγηλε τον Καλλικράτη. Mm-hmm. Εξήγηλε μια θεμελιώδη, μια επαναστατική αλλαγή στην αυτοδιοίκηση, στο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, ο οποίος όμως ήθελε ένα σημαντικό στοιχείο. Ήθελε χρήματα. Την ίδια ώρα, λοιπόν. Δεν υπήρχαν όμως, έτσι, τότε. Δεν ξέρω. Αποδείχθηκε των υστέρων ότι προφανώς δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Δείτε ότι ενώ την ώρα που πτωχεύαμε, την ώρα που η Ελλάδα άρχισε να εξετάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μπήκαμε στη διαδικασία που οδηγηθήκαμε σήμερα, την ίδια ακριβώς ώρα εξαγγέλθηκε μια διοικητική επανάσταση η οποία απαιτούσε κατά τον εισαγωγικό νόμο του Καλλικράτη 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά κύριε Τσιγκάνη, νομίζω ότι το συζητούσαμε αρκετό καιρό, έτσι. Και το κύριο Μπρατζιάκο το ξέρει και όλοι το φαντάζομαι ότι το αποδέχονται, ότι συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό για το τι πρόκειται να γίνει με την αυτοδιοίκηση. Έτσι είναι. Και αν θα μείνουμε σε αυτά τα σχήματα που είχαν όχι οριμάσει, είχαν αρχίσει να παίρνουν και κάποια
να το βάλω έτσι σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, μια έννοια σύψης με την έννοια ότι είχαμε δει να φτάνουν στο άλλο άκρο, έτσι, να θέλουν μια εξέλιξη. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Το αίτημα για να διοργάνωση του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας ήταν χρόνια. Εμείς που είμαστε στην αυτοδιοίκηση το ζούσαμε και ήταν και έτοιμά μας. Σας θυμίζω ότι και η κυβέρνηση Καραμαλή με τον κύριο Παυλόπουλο είχε εξαγγείλει το λεγόμενο Καποδίστρια 2. Ναι. Υπήρχαν οι μελέτες του ΙΤΑ, θυμούνται οι συνάδελφοι καλά τι περιλάμβαναν, η μελέτη 1 και η μελέτη 2 του ΙΤΑ. Η κυβέρνηση όμως Καραμαλή, προφανώς διαβλέποντας τα οικονομικά διέξοδα στα οποία πρόκειται να οδηγηθεί η χώρα, το ανέστειλε. Ναι, μήπως ήταν, ας το πούμε έτσι, και η πολιτική διάσταση των πραγμάτων, η κομματική διάσταση. Δεν νομίζω. Να συμπληρώσω αν μου λέτε παρακαλώ. Για να πάω έγινε, επειδή είχα με τον τόνο υπουργό, είχα κάποιες σχέσεις, πιο στενές σχέσεις και ήξερα ορισμένα πράγματα. Μόλις έγινε το συνέδριο, το συμβούλιο της ΚΕΔΕ στη Λάρισα και εξαγγέλθηκε το Καποδίστριας 2, ο οποίος ήταν βέβαια περίπου μείωνε 50 με 60% τους άρχοντες δήμους που υπήρχαν. Επτέθεμα από τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήμουν στη Λάρισα τότε, με τραμπουκισμούς μπορώ να πω, και ήταν παρόν και ο υπουργός και ζητήσαν τον υπουργό τα λεφτά τώρα. Να. Πριν κάνεις οποιοδήποτε νομοθέτημα, εξασφάλισε τους πόρους. Αν θυμάστε και ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου στη Γκυλίνη που είχε έρθει με το ελικόπτερο, είπε μην διανοηθείτε καμία μεταρρύθμιση τότε κυβέρνηση, τότε υπουργό εσωτερικών, εάν δεν εξασφαλίσετε τους πόρους. Ξέρανε όλοι ότι χωρίς πόρους. Έτσι. Πάμε στο βυθό. Τώρα, τι έγινε μετά, συγγνώμη. Επιτρέψτε μια συμπλήρωση μόνο πάνω σε αυτό. Την ώρα που εξαγγέλθηκε ο Καλλικράτης, πρέπει να πω, όπως σας είπα πριν, ότι είχαν οριμάσει συνθήκες. Το μοντέλο της νομαρχίας φαινόταν ότι το έχει πια ξεπεραστεί. Mm-hmm. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια την νομαρχία, την ελληνική νομαρχία, δεν την αναγνώριζε ως βαθμίδα της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Αναγνώριζε το κεντρικό κράτος, τις περιφέρειες, τις τότε διορισμένες περιφέρειες και τους δήμους. Επομένως, το μοντέλο της νομαρχίας είχε αποδειχθεί ότι ήταν ξεπερασμένο. Έπρεπε να πάμε σε ευρύτερα σχήματα. Έπρεπε να πάμε σε άλλες μορφές οργάνωσης του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας. Εγώ θα έρθω σε λίγο να μιλήσω και για τις ευθύνες των Δήμων, έτσι όπως εξέλιξαν την κατάσταση, κύριε Λιόπουλο. Είστε ο μεγαλύτερος Δήμος και ένας Δήμος που ουσιαστικά ο Καλλικράτης δεν τον αποκέντρωσε, τον συγκέντρωσε ακόμα περισσότερο, τουλάχιστον όσον αφορά την λειτουργικότητα και το βαθμό υπηρεσιών, τα όσα πρέπει να αποδώσει. Παίζει το ρόλο του Μητροπολιτικού Δήμου στο νομό μας, όπως έχει γίνει με όλες τις πρωτεύουσες. Εγώ θα ξεκινήσω από τον εξής χαρακτηρισμό. Για μένα ο Καλλικράτης επέφερε όχι ένα, αλλά πολλά σοκ στην αυτοδιοίκηση. Συμφωνώ βέβαια με τους προλαλήσαντες και γενικά με την όση κουβέντα έχει γίνει ότι ήταν αναγκαία η διοικητική μεταρρύθμιση. Είχε γίνει πάρα πολύ κουβέντα για όλο το συγκεκριμένο θέμα, αλλά το πώς καταλήξαμε στον Καλλικράτη και το πώς επιβλήθηκε, το γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμοζόταν στην χώρα μας. Θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να είχε γίνει περισσότερη κουβέντα, περισσότερη προετοιμασία και να ήμασταν πιο έτοιμοι και να μπορούσε να αντιμετωπιστεί όσο γινόταν πιο αποτελεσματικά. Φτάσαμε στο αντί να λύσει ζητήματα, να δημιουργήσει προβλήματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τους πόρους, από τις αρμοδιότητες, από το προσωπικό, από ζητήματα με τα νομικά πρόσωπα και διάφορα άλλα εξειδικευμένα ζητήματα, από αρμοδιότητες τις οποίες μας είπαν θα τις πάρετε το 2013 και δεν έχουν δοθεί ποτέ και καλώς δεν έχουν δοθεί γιατί δεν είμαστε έτοιμοι και δεν υπάρχουν χρήματα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν όλο αυτό που λέγεται Καλλικράτης. Θεωρώ λοιπόν ότι επέφερα αλλεπάλληλα σοκ στην αυτοδιοίκηση και ίσως και καλά έχει ξεκινήσει και γίνεται μια κουβέντα, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και τροποποιήσεις άμεσα. Αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως έχει, σίγουρα οι Δήμοι, οι Περιφερειακοί θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, το πρόβλημα θα μεταφερθεί και στους κεντρικούς Δήμους. Θα έρθω εξειδικευμένα και στην Καλαμάτα και στους υπόλοιπους Δήμους να πάμε σε μια σημαντική παρέμβαση. Είναι χαρά και τιμή μας να φιλοξενούμε στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είστε καλά? Αρκετά. Δύσκολη ημέρα σήμερα με υπουργικά συμβούλια, με πολυνομοσχέδια. Καταρχήν να ξεκινήσω από την ευχάριστη είδηση που ακούσαμε σήμερα με την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη των Δήμων και της αυτοδιοίκησης. Εάν αυτή θα συνεχιστεί, εάν θα έχουμε συνέχεια στα ευχάριστα νέα, εάν θα ακούμε ευρώ να έρχονται στους Δήμους και να τους στηρίζουν. Κοιτάξτε, αναφέρεστε προφανώς στο θέμα των ληξιπροθέσμων. Βεβαίως, είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί περιμένει να ανασάγει η αγορά. Ακριβώς, προς τις τοπικές αγορές. Οι συνολικές οφειλές των Δήμων προς τις τοπικές αγορές ξεπερνούσαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά την ευθύνη του τόπου. Το καλοκαίρι, και παρότι ήταν σε εξέλιξη μια δύσκολη εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια με τους δανειστές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε όλοι, ήταν η μόνη που πριν εκταμιεύσει η Ελλάδα τη μεγάλη δόση των 50 δις, κατάφερε να αποπληρώσει μέσα από περικοπές, εξοικονομήσεις και νοικοκύρεμα ένα μεγάλο ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, μειώνοντας την αντιστοίχηση που είχε από το 14% των συνολικών οφειλών στο 10%. Και νομίζω ότι ήταν ο μόνος χώρος που κατάφερε να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες, έστω και σε ένα ποσοστό, πριν από την εκταμείευση της εθνικής δόσης, η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Αμέσως μετά υπήρξε σχετική προετοιμασία στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να είμαστε οι πρώτοι που θα υποβάλουμε αίτημα για έγκριση χρηματοδοτήσεων που αφορούν την καταβολή των υπολείπων ληξιπροθέσμων οφειλών προς τις τοπικές αγορές. Είναι χρέη που ξεκινούν από το 2011 και παλιότερα ίσως, αφορούν κατά κανόνα οφειλές των Δήμων προς τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις, και τα οποία οφείλονταν για αρκετό χρονικό διάστημα, για αρκετά χρόνια. Τακτοποιήσαμε λοιπόν την καταγραφή αυτών των οφειλών, οι οποίες φτάνουν πάνω από 800 εκατομμύρια, και σε κύματα, με βάση τις αιτήσεις που δεχόμασταν από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, υποβάλαμε προς έγκριση τους σχετικούς καταλόγους στο Υπουργείο Οικονομικών. Στην αρχή 41 Δήμοι που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μετά 99 Δήμοι που είχαν την ετοιμότητα, οι 13 Περιφέρειες, τώρα 27 Δήμοι, και τώρα προετοιμάζουμε για το τελευταίο κομμάτι που αφορά τους 10 τελευταίους Δήμους που έχουν υποβάλει. Εγκρίθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά αυτές οι αιτήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει αρχίσει η εκταμείευση. Ο στόχος που έχουμε βάλει είναι μέχρι τέλος του έτους, μέχρι τον Ιανουάριο για την ακρίβεια του 2014, να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε όλα τα χρέη που έχουν οι Δήμοι προς τοπικές αγορές. Κάθε μήνα έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Για τον μήνα Απρίλιο, που είναι ο πρώτος μήνας της ουσιαστικά εφαρμογής, ο στόχος μας ήταν 140 εκατομμύρια και πιστεύω ότι θα τον προσεγγίσουμε απόλυτα. Ναι, αυτό είναι γεγονός, το βλέπουμε από τα στοιχεία, καταγράφεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δώσει γύρω στα 70 εκατομμύρια, τώρα όμως τρέχουν άλλα περίπου 40 εκατομμύρια, νομίζω ότι θα πάμε κοντά στο στόχο. Άρα αυτά τα χρήματα όλα φεύγουν κατευθείαν μέσα στην αγορά. Η καθυστέρηση μερικές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθούνται πολύ αυστηροί κανόνες διαφάνειας. Δηλαδή τα χρήματα δεν τα παίρνει εν λευκό κάθε Δήμος ο οποίος τα οφείλει, αλλά τα παίρνει αφού πρώτα υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, ο οποίος ελέγχεται από τον πάρτη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και στο φάκελο αυτό πρέπει να επισυνάπτονται οι αποδείξεις, τα τιμολόγια καταβολής των συγκεκριμένων χρεών, και βεβαίως και η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας η οποία διεκδικεί τα χρήματα τα οποία είναι δουλευμένα. Άρα να καταλάβω, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει, δεν θα έχουμε και μειώσεις στις επιχορηγήσεις των Δήμων. Γιατί εγώ βλέπω. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, αλλά εγώ να πω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί μπορεί από τη μία να τους στηρίζετε για τα ληξιπρόθεσμα, μήπως δεν έχουμε στήριξη από την άλλη τη δεξαμενή όμως. Ακούστε, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια, 74 Δήμοι της χώρας ήταν έτοιμοι να καταρρεύσουν. Στο κόκκινο. Ακριβώς. Επίσης υπήρχε ένα έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότησης των ΟΤΑ που ξεπερνούσε τα 300 εκατομμύρια. Και υπήρχαν και οφειλές των Δήμων προς κοινωνικές παροχές, όπως τα προνοιακά επιδόματα, η μεταφορά μαθητών, η θέρμανση σχολείων, το βοήθεια στο σπίτι που ξεπερνούσαν επίσης το 1 δις. Καταφέραμε μέσα σε 10 μήνες, μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και συστηματική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να τακτοποιήσουμε όλες αυτές τις οφειλές. Και σήμερα να είμαστε σε θέση να βγάζουμε τους τρεις πρώτους μήνες του 2013 πλεώνασμα που ξεπερνά τα 360 εκατομμύρια, να έχουν μειωθεί οι χρόνοι καταβολής των οφειλών προς την αγορά, να έχουν αποπληρωθεί 1047 έργα του ΘΥΣΕΑ τα οποία τα χρωστούσε το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Ελληνικό Κράτος από το 2011, και να ξέρει ο κάθε δήμαρχος αρχές του κάθε μήνα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα, πόσα λεφτά παίρνει για ΣΑΤΑ και για λειτουργικά από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και να κάνει έτσι τον προγραμματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως, αποφεύγονται σπατάλες, γίνεται ένα νοικοκύρεμα όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σταδιακά αρχίζουν να αποπληρώνονται ή να ρυθμίζονται παλαιότερα χρέη
και παράλληλα ξαναμπαίνει μπροστά η μηχανή για αναπτυξιακές παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας του κάθε ΟΤΑ. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στηρίζετε τους Δήμους, αλλά παράλληλα επιδιώκετε να διορθώσετε και κάποιες στρεβλώσεις που έχουν καταγραφεί και που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια. 100%. Όμως, κύριε Υπουργέ, η Δήμη είναι ο τελευταίος πυλώνας εγκύτητας στον πολίτη. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, τους ζείτε καθημερινά. Οι Δήμοι όμως τελευταία μπαίνουν και στο στόχαστρο. Είτε από διάφορες αναφορές του ΣΔΟΕ, είτε από διάφορες αναφορές του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, είτε από διάφορα άλλα κρούσματα διαφθοράς. Είναι οι Δήμοι τόποι διαφθοράς. Ακούστε, να κάνουμε τρεις παραδοχές παράλληλα. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι αν κάποιος συνέβαλε αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών, τα τελευταία χρόνια είναι οι Δήμοι, οι οποίοι είδαν τις αποδοχές τους από το κράτος να απομειώνονται κατά 60% και αυτό έγινε χωρίς να καταρρεύσει το κοινωνικό δίκτυο το οποίο συντηρούν οι Δήμοι και το οποίο λειτουργήσε για να κρατήσει όρθια μια κοινωνία που δοκιμάζεται την ώρα που το κεντρικό κράτος είχε σοβαρό πρόβλημα να λειτουργήσει στην κοινωνική του διάσταση. Αυτό λοιπόν πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι υπήρξαν επί χρόνια ισοπεδωτικές λογικές. Υπήρχαν λογικές δηλαδή που έλεγαν ότι όλοι οι Δήμοι είναι διεφθαρμένοι, είναι παράλληλοι, είναι σπάταλοι, είναι έτσι. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξατομικεύουμε πια την αντιμετώπιση του κάθε Δήμου. Και η άποψή μας είναι ότι όπου υπάρχουν ευθύνες ποινικές ή άλλες, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να πληρώνουν το τίμημα ενώπιον της δικαιοσύνης με αυστηρότητα και πνεύμα δικαίου. Όπου όμως πραγματικά βλέπουμε συνεπείς αυτοδιοικητικούς άρχοντες να παλεύουν για να στηρίξουν την τοπική τους κοινωνία, για να κρατήσουν όρθιο το Δήμο και τα κοινωνικά του δίκτυα, εκεί θα πρέπει και να το αναγνωρίζουμε, αλλά και να το κινητροδοτούμε. Και η τρίτη παραδοχή είναι ότι για να μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει δίκαια και αποτελεσματικά, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εξατομικεύεται η αξιολόγηση του κάθε ΟΤΑ. Και αυτή είναι ακριβώς την προσπάθεια κάνει το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας του ΟΤΑ, που έχουμε θεσμοθετήσει, προκειμένου να βλέπουμε τις οικονομικές κινήσεις και τη σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού που ενέκρινε το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και να διορθώνουμε ή να βοηθούμε να διορθωθούν αποκλήσεις οι οποίες παρατηρούνται. Αυτό το παρατηρητήριο θα λειτουργήσει σαν μεγάλος αδελφός των Δήμων, να το πω έτσι, Big Brother, με την έννοια ότι οι Δήμοι έχουν εκφράσει την αγωνία τους και την ανησυχία τους για το εάν τελικά θα είναι ομαλή η λειτουργία του. Το παρατηρητήριο ουσιαστικά προεκτείνει κάποιους θεσμούς που ήδη υπήρχαν αλλά ήταν σκόρπιοι. Και κάνει μια συγκεκριμένη και συντονισμένη παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει μια βάση ηλεκτρονικών δεδομένων και βλέπουμε εάν ο κάθε δήμαρχος εφαρμόζει σωστά τον προϋπολογισμό που ο ίδιος διαμόρφωσε και ενέκρινε. Όταν βλέπουμε αποκλήσεις που μπορεί να δημιουργήσουν χρέη, οφειλές ή να οδηγήσουν σε κατάρρευση το Δήμο ή τις υπηρεσίες του έναντι των πολιτών, τότε προειδοποιούμε. Αυτό φαίνεται με την πρώτη απόκληση της τάξης του 10% κάθε μήνα από την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Στη δεύτερη φάση, αν δεν γίνει συμμόρφωση, πέφτουμε πάνω να συμπαρασταθούμε, να συμβουλεύσουμε, να υποστηρίξουμε κτλ. Αν και τότε όμως δεν γίνει συμμόρφωση, με υπουργική απόφαση υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει πια κατασταλτικά το παρατηρητήριο, μη επιτρέποντας την αυτοδιοίκηση να εκτραπεί από την δημοσιονομική πειθαρχία που αυτή τη στιγμή επιδιώκεται να επιβληθεί σε όλο το πλάτος και το μήκος λειτουργίας του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει, μείωση επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων κτλ. Των Δήμων, τι θα σημαίνει? Όχι μείωση ακριβώς, εφαρμόζονται κάποιες πιο κάθετες πρακτικές. Δηλαδή υποδεικνύονται εργαλεία βάσει των οποίων μπορεί ένας Δήμος να εξηγιάνει τα οικονομικά του. Mm-hmm. Αυτόματες μετατάξεις, παραδείγματος χάρη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, εξορθολογισμός δαπανών. Αύξηση τελών. Όταν αποτύχει ο Δήμος να φέρει αποτελέσματα, ο Δήμαρχος θα έχει τη δυνατότητα, επειδή δεν μπορεί πλέον να δανειστεί, να αυξήσει τα τέλη, τα τοπικά τέλη, τον τοπικό φόρο. Μάλιστα. Αυτό είναι το έσχατο μέσο που κατά κάποιο τρόπο φέρνει σε δύσκολη θέση τον Δήμαρχο, αλλά όμως ως μέσο λειτουργεί. Διότι επειδή κανένας δήμαρχος δεν θέλει να αυξάνει τους τοπικούς φόρους, με αυτόν τον τρόπο πιέζεται να συμμορφωθεί στους βασικούς κανόνες που θα έπρεπε από πριν να παρακολουθήσει. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι καλύτερο το προβλέπειν παρά το θεραπεύειν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, δύο τελευταία ζητηματάκια. Έχετε κάνει μια εξαιρετική πρόταση, η οποία έχει σχολιαστεί. Για τις εκλογές θα έχουμε ψηφοδέλτια
ένα για δήμο, για δήμαρχο, ένα για συμβούλους και αν θα γίνουν στην ώρα τους. Ακούστε, αν αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση, δεν είναι ακόμα απόφαση. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση που γινόταν μεταξύ των αυτοδιοικητικών και κατέθεσα και εγώ τις απόψεις μου, διότι πραγματικά πάντοτε πρέπει να βλέπουμε τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και είναι ένα σύστημα το οποίο βεβαίως χρειάζεται προετοιμασία, βεβαίως πρέπει να δούμε τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του. Κατά τη γνώμη μου, ένα σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αποδεσμεύσουμε από το στενό κομματισμό την τοπική αυτοδιοίκηση, να απομονώσουμε τις ακραίες κινήσεις και να αναδείξουμε νέα άξια στελέχη και στην τοπική και στην κεντρική πολιτική μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όσον αφορά το εκλογικό σύστημα. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Συζητείτε, μελετάτε, θα δούμε. Είναι γόνιμο πάντως αυτό το οποίο γίνεται. Όσον αφορά το χρόνο των εκλογών, εμάς ακόμα δεν μας έχει απασχολήσει το θέμα. Έχει τεθεί προς το Υπουργείο από τα πορίσματα της συνέλευσης της ΚΕΔΕ. Υπήρξαν φωνές που διεκδίκησαν την παράταση στην πενταετία. Υπήρξαν φωνές οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος όπως ισχύει, δηλαδή ευρωεκλογές μαζί με δημοτικές εκλογές. Και υπάρχουν και κάποιες πιο συνθετικές φωνές που λένε, επειδή ακριβώς είμαστε στη μεταβατική περίοδο, μήπως πρέπει να κρατήσουμε την παραδοσιακή τετραετία, δηλαδή να κάνουμε μια παράταση 2-3 μηνών, για να μην συμπέσει με την ελληνική προεδρία και τις ευρωεκλογές η δύσκολη διαδικασία των δημοτικών. Πότε θα το γνωρίζουμε αυτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει, πιστεύω, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ξεκαθαρίσει, γιατί μπαίνουμε μετά και στον τελευταίο χρόνο λειτουργίας. Πάντως για τους Δήμους Μεσσηνίας καλά νέα έχετε εδώ από ό,τι βλέπω, κύριε Στυλιανίδη. Έχετε και μια καλή συνεργασία και με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τους τοπικούς. Όπως θα θυμάστε, είχα κάνει μια επίσκεψη. Βεβαίως, πρόσφατα. Στον νομό στην Κυπαρισσία και είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με όλους τους δημάρχους, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί και κάνουν μια προσπάθεια να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Και αυτό εκτιμάται. Και να σας πω κάτι, προσφάτως ψηφίσαμε ένα νόμο, ο οποίος περιέχει μια καινοτομία. Το πρόγραμμα Αξία, δηλαδή μια, θα έλεγα, ένα ταμείο εξυγίανσης, mm-hmm. το οποίο για πρώτη φορά δεν πληρώνει μόνο για να κρατήσει όρθιους τους Δήμους που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, αλλά κινητροδοτεί και με χρηματοδοτικά εργαλεία τους Δήμους εκείνους που αναδεικνύουν θετικές πρακτικές, είτε εξοικονόμησης είτε ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Έρχομαι σε εσάς και μετά θα σχολιάσουμε τα όσα είπε ο Υπουργός. Θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα του Γαλλικράτη, γιατί δεν σας πρόλαβα να κάνετε μια παρέμβαση γι' αυτό. Και θέλω μετά να ξεκινήσουμε εσάς για να σχολιάσουμε για τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός. Εσείς πώς τον βιώσατε? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γαλλικράτης είναι πλέον το διοικητικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το υπηρετήσουμε. Δεν θα σταθούμε αν εκείνη τη στιγμή ήταν εγώνιμη που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση. Σίγουρα επιλέγει μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε όλοι να εργαστούμε πέραν των δυνάμεων για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Αυτός ο σκοπός όμως υπάρχουν δύο πολύ τεράστια και πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με την διοικητική οργάνωση των Δήμων, το οποίο είναι το ύψιστο, γιατί είπε ο κύριος Υπουργός πριν ένα λεπτό ότι θα κάνουμε μετατάξεις προσωπικού. Και έρχομαι και λέω εγώ, και δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένους Δήμους. Αν ένας Δήμος σε συγκεκριμένη υπηρεσία, π.χ. την οικονομική, δεν έχει το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό, υπάρχει περίπτωση να εισπράξει τα έσοδα του? Ποτέ. Όσο και προσπάθεια να γίνει. Άρα ενδεχομένως να χρειάζεται ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση. Συνεπώς πρέπει να δούμε τη διοικητική διάθρωση, πρέπει να εφαρμοστούν πρότυποι οργανισμοί βάσει των αναγκών του εκάστοτε Δήμου και εκεί θα λειτουργήσουν σωστά οι Δήμοι. Εκεί που τους έχει τάξει ο νομοθέτης. Το δεύτερο είναι οι πόροι, ήδη η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αναγνωρίζει και ο κύριος Υπουργός, όσο κανένας. Έκανε άλλος... τη θυσία της, έτσι. Έκανε μια σοβαρή θυσία. Ναι, τεράστια. Το 60% έχει από το 2009 μέχρι σήμερα μείωση των πόρων τόσο στα λειτουργικά όσο και στα επενδυτικά. Και αν δεν υπήρχε η δυνατότητα 100% των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και γενικά των προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης του Πράσινου Ταμείου, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσοι Δήμοι όμως είναι ικανοί και παλεύουν γι' αυτό, και οι δημοτικές αρχές που πραγματικά μοχθούν γι' αυτό, θα παρουσιάσουν ένα αξιόλογο έργο στο τέλος της τετραετίας. Πώς ακούσατε? Ναι, ναι. Παρακαλώ. Αυτά βασικά πιστεύω. Δεν θέλω να κάνω κριτική για το πότε έγινε. Όχι, όχι. Θέλω λίγο να συζητήσουμε και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Υπουργό. Καταρχήν, το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων.
Ο κ. Νίκας μας το λέει καθημερινά, κύριε Λιόπουλε, για τα λεξιπρόσωπα που είναι σημαντικά για να... Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Εγώ όταν έκανα την αρχική μου τοποθέτηση για τον Καλλικράτη, σας είπα ότι θα έπρεπε να είχε γίνει περισσότερη προετοιμασία, περισσότερος διάλογος και περισσότερη κουβέντα. Για παράδειγμα, αυτά τα τρία πράγματα τα οποία μας παρουσίασε ο Υπουργός, δηλαδή τα λεξιπρόθεσμα, το πρόγραμμα αξία, η αποκατάσταση της φερεγγιότητας των Δήμων, η στοχοποίηση σε πραγματικούς προϋπολογισμούς και η σταθερότητα στους πόρους. Το ξέρετε ότι μετά από 3-4 χρόνια φτάσαμε φέτος το 2013 κάθε μήνα να ξέρουμε τι παίρνουμε και να το παίρνουμε σταθερά από ΣΑΤΑ και από ΚΑΠ. Τα προηγούμενα 2-3 χρόνια ένα ξέρω. Πραγματικά μπάχαλο. Με καθυστέρηση 3-4 μηνών. Στο πλαίσιο και των όσων δεν μπορούσαμε να κάνουμε προγραμματισμό, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε, δεν υπήρχε φερογγιότητα, δεν υπήρχε αξιοπιστία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα 3-4 πράγματα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός και σαφώς είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποκαθιστούν και την αξιοπιστία και την φερογγιότητα των Δήμων. Το οποίο είναι, μπορούσαν, το οποίο είναι σημαντικό όταν σχεδιάσει και ο Καλλικράτης να είχαν τεθεί. Ναι, γιατί ακούσαμε όλοι φωνές και το είδατε κι εσείς και εσείς κύριε Τσιγκάνε. Το είδαμε φωνές πάρα πολύ έντονες για ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται σε διάφορες απάτες, να το πούμε έτσι. Και ο κόσμος είναι λογικό να μπαίνει και στη διαδικασία του προβληματισμού και της διαφορετικής αντιμετώπισης των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεται καθημερινά. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντινός θεσμός αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Κύριε Κανόπουλε, η διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρώτα απ' όλα αίτημα των ίδιων των αυτοδιοικητικών. Ή θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Εμείς υποδεχόμαστε με χαρά τις διαδικασίες διαφάνειας τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει. Και προφανώς υποδεχόμαστε με χαρά, γιατί πρέπει και οι αιρετικοί, οι αυτοδιοικητικοί να κάνουν. Νομίζω ότι η διάβια ήταν κάτι το εξαιρετικό. Έτσι, πρέπει όλα να είναι διαφορετικά. Πρέπει κάποια στιγμή και η αυτοδιοίκηση να κάνει την αυτοκριτική της. Εγώ άκουσα με πολύ ικανοποίηση τον κύριο Υπουργό να αναγνωρίζει ότι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση έχει κυριολεκτικά ματώσει στην προσπάθεια που αυτή την ώρα καταβάλει η πατρίδα. Πράγματι, η συμμετοχή της υπερβαίνει το 60% όπως αναγνώρισε ο Υπουργός. Ακούσαμε επίσης με πολύ μεγάλη χαρά και το βεβαιώνουμε και εμείς ότι η χρηματοδοτική ροή από τις επιδοτήσεις της αυτοδιοίκησης έχει σταθεροποιηθεί. Πράγματι, τώρα πια κάθε μήνα παίρνουμε τα χρήματά μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Τριφυλία έχουμε 6 δημοτικές ενότητες. Φέτος, πέρυσι, το 2012, η Τριφυλία πήρε τόση ΣΑΤΑ, και για να μην μπλέκουμε τον κόσμο με ορολογίες που ενδεχομένως να μην καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει πήρε από κάποιο ταμείο χρηματοδότησης τόσα χρήματα, όλη η Τριφυλία, όσα έπαιρνε ο Δήμος Κυπαρισίας μόνο, δηλαδή το 1/6 του Δήμου, μέχρι το 2009. Αντιλαμβάνεστε τις μειώσεις που έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση και με διπλάσιες χρόνες αρμοδιότητες. Παρ' όλα αυτά όμως τη θυσία της αυτοδιοίκησης την έκανε. Η διαφάνεια όμως πρέπει να είναι πάντα ζητούμενο. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε και με αυτοκριτική. Έτσι. Δυστυχώς, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει και δήμους να κάνουν γουρνοπούλες, τώρα μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρχαν και χειρότερα πράγματα. Ναι, υπήρχαν και πολύ χειρότερα. Υπήρχαν χειρότερα πράγματα. Και το κακό, το δυστύχημα μάλλον για την Ελλάδα είναι ότι οι δήμοι άρχισαν να εξυγιαίνονται, κάποιοι δήμοι, εν πάση περιπτώσει, να εξυγιαίνονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη του μνημονίου. Αυτό δεν μας τιμά πάρα πολύ στην αυτοδιοίκηση και δεν μας τιμά και ως χώρα. Mm-hmm. Το να βάζουμε κανόνες διαφάνειας επειδή φοβούμαστε ενδεχομένως ένα πρόσωπο και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιληπτό, είναι αυτονόητο ότι δεν μας τιμά. Θα πρέπει όμως να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θα πρέπει όλη αυτή η εποπτεία του παρατηρητηρίου, η οποία βοηθάει πράγματι, mm-hmm. να μην οδηγεί στο άλλο άκρο, να μην κάνει τις διαδικασίες τόσο πολύ ασφικτικές και τόσο πολύ δυσκίνητες, έτσι ώστε να ακυρώνουμε και την πρόθεση ακόμα. Την ίδια. Σκεφτείτε ότι για την καθημερινότητα πρέπει πια οι Δήμοι χωρίς προσωπικό να υποστηρίξουν ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα. Χωρίς αλλά προσωπικό. Αυτό το χωρίς προσωπικό το ακούω. Έφυγε κανείς. Μισό λεπτό, κύριε Τσιγκάνε. Έφυγε κανείς με τον Καλλικράτη. Όχι. Δεν έχασε κανείς. Φορτίστηκα. Όχι. Έτσι είναι. Δηλαδή τι περισσότερο εντάξει, έγινε. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα κινητικότητας. Ναι. Αλλά μικρό. Ναι, είχε και να. Όχι ότι αυτή τη στιγμή ήρθε, μπήκε ο Καλλικράτης μέσα και δημιούργησε. Έτσι όμως το λέτε. Τι δημιούργησε ο Καλλικράτης. Δημιούργησε πολλές καινούργιες αρμοδιότητες mm-hmm. για τις οποίες η αυτοδιοίκηση ακριβώς δεν είχε το προσωπικό. Σκεφτείτε, να το πούμε σε μια υπερβολή. Μόνο διευθύνσεις εξωτερικών και άμυνας δεν έχουν πια οι Δήμοι. Το κατάλαβα. Όλες τις άλλες αρμοδιότητες του κράτους τις έχουν.
Καλά. Έρχομαι στον κύριο Μπρατσιάκο. Θέλω να τις έχω. Ναι, ναι. Αλλά να τις υποστηρίζω. Άμα δεν τις έχετε, τότε να τις αφήσετε. Να τις πάρει Καλαμάτα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα κάνει το κεντρικό του όλο. Να σας πω κάτι. Μην νομίζετε ότι υπάρχει Καλαμάτα θέμα. Κάποια χαρά η Καλαμάτα να μαζέψει τα πάντα. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή έχει στοχοποιηθεί και η Καλαμάτα για το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει. Για την κινητικότητα. Ποιος δήμος από τη Μεσσηνιά συμμετέχει στην κινητικότητα? Εκτός της Καλαμάτας. Εκτός της Καλαμάτας. Δεν υπάρχει άλλος. Νομίζω κανένας. Εμείς είχαμε από όλα. Γιατί είχατε από περισσότερο προσωπικό ίσως από τι έχουμε. Από ποιον δήμο, κύριε Κανελόπουλε, από την αρχή του Καλλικράτη και του Μνημονίου, μειώθηκε το προσωπικό πάνω από 10%. Ο κύριος Αναστασόπουλος ζητούσε προσωπικό από την Καλαμάτα και το θυμάμαι πολύ καλά. Να μιλήσουμε από την πρώην υπηρεσία. Στην πρώην Ομαρχία Μεσσηνίας υπήρχε υπηρεσία πρόνοιας με 6 άτομα. Από 1η-1η του 2011 η υπηρεσία αυτή πήγε αυτούσα στο Δήμο Καλαμάτας. Και ανάλογες πιστώσεις. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα έρχεται ο νόμος και λέει 2 Φεβρουαρίου εσείς κύριοι στη Μεσσήνη θα καταβάλει την πρόνοια. Μάλιστα ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Καλαμάτας μας είχε στείλει και διαβαστικό ένα μήνα νωρίτερα να προετοιμαστούμε. Και του λέμε εσείς με τι προσωπικό. Εσείς είστε 6 αυτή τη στιγμή και καλύπτετε όλη τη Μεσσήνη. Τώρα οι άλλοι Δήμοι θα καλύψουν το 70% και εσείς θα κάνετε. Μου λέει αυτά λέει ο νόμος. Ένα παράδειγμα, δηλαδή σαφέστατο. Κρατήστε για να τα σχολιάσουμε όλα, να πάμε σε μια σημαντική. Και δεν εμφανίζομαι εμείς στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι δικιά μας, έτσι. Θα τα σχολιάσουμε. Την Τρίπολη, την Κόρινθο, την Πάτρα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Δεν μασάει κανείς τα λόγια του. Όπως δεν μασάει τα λόγια του και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουμε τη χαρά να τον ακούμε, ο κύριος Αντώνης Μακρυδημήτρης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κύριε Ελόπουλε, και στην παρέα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά, πάντα τη Μεσσηνία την αγαπάτε και την Καλαμάτα την επισκέπτεστε. Η Μεσσηνία είναι η μητρίδα μου. Και αν ακούω καλά, ακούω και τη φωνή του δημάρχου μου εκεί. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχήν, συζητάμε για τον Καλλικράτη και την αυτοδιοίκηση και την κατάσταση που είναι σήμερα. Λίγο νωρίτερα συζητούσαμε και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στυλιανίδη. Λοιπόν, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται έτσι όπως δημιούργησε τις προσδοκίες σε θεωρητικό επίπεδο? Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο και πρέπει να σας πω η απάντηση δεν είναι απλή. Διότι είναι εύκολο κανένας να καταδικάσει κάτι το οποίο δεν έχει επιφέρει το σύνολο των αποτελεσμάτων που σχεδιάστηκε να επιφέρει, αυτό είναι βέβαιο, ούτε βέβαια μπορεί να θεωρήσει ότι είναι εύκολο να προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Εκείνο που εγώ θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι η ερήμωση της υπαίθρου. Mm-hmm. Και είναι ότι η ανάπτυξη όπως έχει δρομολογηθεί τα τελευταία δεκαετίες είναι κεντροβαρής. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Ας μην ξεχνούμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που στηρίζεται στους δήμους. Είναι δημοτικοκρατία, αν θέλετε. Ο αρχαίος νομοθέτης, ο Κλισθένης, ήδη από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Αθήνα με βάση τους δήμους. Γι' αυτό το λόγο και το πολίτευμα αυτό ονομάζεται δημοκρατία, επειδή στηρίζεται στους δήμους. Τους δήμους με τη διπλή έννοια, του λαού γενικά αλλά και του δήμου ως οργάνωση. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Αν οι Δήμοι δεν λειτουργούν σωστά, η δημοκρατία υποφέρει. Και ξέρουμε καλά ότι οι Δήμοι στην Ελλάδα και με την τωρινή μορφή τους και με την παρελθόσα μορφή τους, με τις κοινότητες, με την πολυδιάσπαση που υπήρχε, δεν λειτουργούν σωστά. Ήταν εκτροφείο διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα όμως είναι το σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση ο πολίτης και είναι ακριβώς εκεί που εξυπηρετούνται οι περισσότεροι πολίτες, μάλιστα μας ενδιαφέρει οι πιο αδύναμοι πολίτες. Επέτυχε τις προσδοκίες ο Καλλικράτης. Νομίζω καλύτερα πιο αρμόδιοι είναι οι ίδιοι οι πολίτες και μάλιστα οι πολίτες υπαίθρου, διότι στα αστικά κέντρα η διαφορά δεν είναι αισθητή. Σωστό αυτό, σωστό. Στην Ήπεθρο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν από εκείνους που είχα επιφυλακτική στάση ως προς την εξαφάνιση του συνόλου των κοινοτήτων. Εγώ φανταζόμουν ένα σύστημα ομοσπονδιακών δήμων, όπου θα διατηρούνται και οι κοινότητες, όχι όμως με τον κατακαιρματισμό και την πολυδιάσπαση που είχαμε στο παρελθόν. Στη χώρα μας, όπως ξέρετε, έχουμε περάσει τρεις μεγάλους σταθμούς. Στην αρχή, μετά την απελευθέρωση, ξεκινήσαμε με τους μεγάλους δήμους. Οι μεγάλοι δήμοι αυτοί δεν απέδωσαν. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1912 επανασυναίσθησε τις κοινότητες. Οι οποίες όμως έγιναν σε τέτοιο υπερτροφικό βαθμό που οδήγησε σε πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό το σύστημα. Γι' αυτόν τον λόγο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο Αλέκος Παπαδόπουλος κτλ. Και άλλοι έκαναν ένα πρόγραμμα μείωσης των κοινοτήτων, εντάξεως σε δήμους κτλ. Την τελική του μορφή αυτό το σχέδιο έλαβε στο πρόγραμμα Καλλικράτης. Νομίζω έγινε υπερβολικά.
325 δήμοι σε μια χώρα στην Ελλάδα μου φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό νούμερο. Θα μπορούσα να φανταστώ κάτι μεγαλύτερο, όχι πάνω από 1000 όμως. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα κρατήσουμε τον πληθυσμό στα μικρά χωριά, δεδομένου ότι πλέον το επιτρέπουν οι συγκοινωνικές συνθήκες, αλλά ώστε ο πολίτης να έχει άμεση εξυπηρέτηση. Και πώς θα αναδείξουμε νέο επίπεδο στελεχών στα δικαιώματα. Επισημαίνεται πάρα πολύ σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια. Αντί για αποκέντρωση υπηρεσιών, συγκέντρωση υπηρεσιών, καταργούνται διάφορες υπηρεσίες που ενισχυτικά βοηθούσαν τους πολίτες στο να παραμείνουν στην Ήπεθρο. Και οι Δήμοι εκεί αρχίζουν και να χάνονται λόγω έλλειψης προσωπικού, θα έλεγε κάποιος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και ξέρετε, το προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι διτό. Είναι και στο επίπεδο των αιρετών στελεχών, τους οποίους βεβαίως επιλέγει ο λαός, πολλές φορές όμως δίχως κριτήρια. Πράγμα που δεν κάνει ούτε στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Η δημοκρατία μας περνάει μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε, και είναι κρίση ποιότητας και ήθους του πολιτικού προσωπικού. Αλλά δυστυχώς είναι και στο διοικητικό προσωπικό τα προβλήματα τεράστια, και στην τοπική αυτοδιοίκηση το διοικητικό προσωπικό δυστυχώς είναι χαμηλού επίπεδου. Συντριπτικά μέσα εκπαιδεύσεως. Βέβαια, οι μικρές κοινότητες δεν προσελκύαν καλής ποιότητας προσωπικό. Θέλαμε κάποια άλλη λειτουργικότητα, κάποια άλλη δομή. Ο φόβος μου λοιπόν είναι μήπως αυτή η συγκέντρωση που παρατηρείται μέσω του Καλλικράτη τελικά αποβεί εις βάρος του μεγάλου ζητήματος της επιτόπιας εξυπηρέτησης των πολιτών στα μικρά χωριά, διότι η τραγωδία του τόπου μας θα είναι αριμός στα χωριά. Και θα είναι τραγωδία διότι τώρα πλέον οι συγκοινωνικές συνθήκες ευνοούν το αντίθετο. Άρα πρέπει να τρέξουμε να αφυπνίσουμε ένα δυναμικό που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι εκείνο που αναμέναμε ότι θα συμβεί από τον Καλλικράτη και ως ένα σημείο έχει συμβεί, ξέρετε, είναι η αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού. Έχω την εντύπωση ότι με το νέο σύστημα των προσλήψεων, εφόσον υπάρξουν από εδώ και πέρα, όπως λέγεται, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αξιοκρατικό προσωπικό, επιλεγμένο μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να τοποθετηθεί σε δήμους, που όμως πρέπει να έχουν ένα μέσο επίπεδο, ώστε να σταδιοδρομήσουν. Κέριο αυτό που λέτε για το προσωπικό, και νομίζω ότι πολλές φορές ίσως να μην έχει θυχθεί με τον τρόπο που το θίγετε εσείς και είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, έχουμε Καλλικράτη, τον οποίο πρέπει να τον τροποποιήσουμε, να τον ρυθμίσουμε ή να τον καταργήσουμε. Είστε ένας, θέτετε προκλητικές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, προσωπικό στάσουμε υπέρ των ριζοσπαστικών λύσεων. Θα σας θυμίσω στην παρέα ότι ήμουν από εκείνους που μιλούσαν για επανίδραση του κράτους ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το ότι δεν την κάναμε την επανίδραση τότε που έπρεπε να την κάνουμε, αναγκαζόμαστε τώρα να την κάνουμε υπό πολύ δυσμενέστερες συνθήκες, που τις βιώνουμε με έναν τρόπο πολύ έντονο. Αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι, και αυτό αφορά κυρίως τα φτωχότερα στρώματα του λαού, που υπόκειται σε μια απίστευτη πίεση. Το κόστος του κράτους είναι τεράστιο. Είμαι υπέρ των δραστικών λύσεων. Όμως ο Καλλικράτης δεν νομίζω ότι είναι μια τελείως αποτυχημένη περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι μπορούν να υπάρξουν ενδεχομένως σε αυτόν βελτιωτικές ρυθμίσεις. Θα έλεγα πρώτων εκλογών του 2014. Βέβαια τώρα είναι η χειρότερη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε αλλαγές και δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη στιγμή. Όμως πολύ φοβούμαι ότι αν εκλέξουμε νέες δημοτικές αρχές σε αυτή τη δομή για μια επόμενη πενταετία, όπως θα είναι το σύστημα, θα ξαναεκλέξουμε τοπική αυτοδιοίκηση το 2019. Μήπως είναι πολύ μακριά. Τώρα, ποιες αλλαγές δεν είμαι πρόχειρος να σας πω. Ενδεχομένως μια άλλη συνάντηση μπορούμε διαζώσεις να το. Βεβαίως και θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας. Άλλωστε επισκέπτεστε πάρα πολλές φορές στην περιοχή μας. Να είστε καλά, είναι μεγάλη μας χαρά που σας ακούσαμε. Καλησπέρα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ακούσαμε και τον κύριο καθηγητή. Εγώ θα σας βάλω και στη διαφάνεια αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Να πω πριν να πάμε στον καθηγητή, να σχολιάσω λίγο τον κύριο Στυλιανίδη. Γιατί αφήσαμε ένα πράγμα, το περάσαμε. Είπε ο κύριος Στυλιανίδης ότι καταρχάς επιβραβεύω την πολιτική του Στυλιανίδη ότι έχει σταθεροποιήσει το καράβι. Τα είπαν οι συνάδελφοι, έρχονται οι υπεχορηγοί στην ώρα, έχει βάλει νοικοκυριό στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το αναγνωρίζουμε και ήταν καλή επιλογή του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό του. Όσον αφορά τώρα τις επέλεπε ο Υπουργός, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος, ότι θα αποδώσει στους Δήμους περίπου 800 εκατομμύρια, θα φτάσουν το 1 δις από τα λεφτά του Μνημονίου. Από τα 34 δις, το 1 δισεκατομμύριο θα πάει στους Δήμους για οφλές των Δήμων προς τρίτους, προμηθευτές κτλ. Γιατί, βέβαια δεν παίρνουν όλοι οι Δήμοι, έτσι. Γιατί δεν έχουν όλοι οι Δήμοι. Γιατί δημιουργήσαν αυτές οι οφειλές. Καταρχάς θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει
φόρο για αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι Δήμοι για να εξοφλήσουν υποχρεώσεις. Και είναι και Δήμοι οι οποίοι δεν εντάσσονται στο μνημόνιο, να, γιατί έκαναν μια χρηστή, μια αναχρονιστική για τους τότε κυβερνώντες διαχείριση. Και δεν ξοδεύανε αυτά που είχαν και δεν πάνε κανέναν δάνεια και δεν χρωστάγανε στον κόσμο. Να. Σήμερα... Λίγοι όμως αυτοί. Είναι το 30% των Δήμων. Λίγοι, ναι. Λοιπόν, και έρχεται σήμερα το κράτος και επιβραβεύει την κακοδιαχείριση, δεν λέω επεξαίρεση έτσι, την κακοδιαχείριση των δημάρχων, οι οποίοι ασυστόλως εξόδευαν χρήματα. Δηλαδή τι πρέπει χωρίς να είσαι αφήσει τους Δήμους. Συγγνώμη, κύριε Πρατσάκη, να μην τα παίρνει απόψη, να μην τα παίρνει. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Κανελόπουλε, ο Δήμος Φιλής να πάρει 52 εκατομμύρια να έχει χρωστάσει σε τρίτους. Ξέρετε τι είναι Δήμος Φιλής. Είναι ισοδύναμο με το Δήμο Κυπαρισίας. Και κάτι μεγαλύτερο από το Δήμο Πύλου και εμάς. Αν τα έσοδα τα οποία έχει ο Δήμος Φιλής έπρεπε να έχει χρυσά πεζοδρόμια και χρυσούς δρόμους να τραβατάνε. Όχι να έχει χρέη 52 εκατομμύρια σε πολίτες, σε προμηθευτές. Να. Γιατί ο φορολογούμενος. Ναι, το θέμα είναι τώρα συγγνώμη. Τι θα γίνει. Δηλαδή έτσι φτάνουμε. Δηλαδή. Τα τσαγοράστα. Λοιπόν, ο Δήμος Αχαλνών 30 εκατομμύρια. Η Καλαμαριά 22 εκατομμύρια. Ο Ρέντζ 15 εκατομμύρια. Η Ρόδος η οποία είναι πάμπλουτη να χρωστά 21 εκατομμύρια. Η Κέρκυρα 19 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι δηλαδή αυτή η πολιτική. Είναι πολιτική επιβράβευση τη μη συνετή διαχείριση. Δηλαδή πρέπει να τι αφήσει του Δήμου. Αυτό που τώρα γιατί οι άλλοι να κάνουν συνετή διαχείριση και να κατασπαταλάνε και να έρχεται ο ελληνικό λαό να πληρώνει το φόρο για αυτού του ανθρώπου. Φαντάζομαι αυτό που λέει ο κ. Λεωνίδη είναι ότι θα μπουν όλα σε ένα παρατηρητήριο το οποίο θα ελέγχει. Παρατηρητήριο μιλάει από εδώ και πέρα στα. Έστω και από εδώ και πέρα πρέπει κάποια στιγμή να μπει. Πα εγώ έχω αφήσει απόψει. Δημοσίω λέω που είμαι ερετικό και κάτι γι' αυτό που λέει ο κ. Μπλαστιάκο. Καταρχήν οι Δήμοι που χρηματοδοτούνται για τι πρόσημε οφειλέ αυτό θα παρακρατηθεί από μελλοντικέ ροέ των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Συνεπώ υποθηκεύει το 16% θα παρακρατηθεί. Οπότε δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στις επόμενες χρονιές στην ομαλή λειτουργία των Δήμων αυτών που παίρνουν τώρα τα προβλήματα. Αλλά και η κρίση και οι σημερινές συνθήκες φαίνεται ότι η αυτοδιοίκηση έκρυβε αρκετά πράγματα κάτω από το χαλί. Ακόμα και τα ποσά να πάρω που είπε ο κύριος Μπρατσιάκος, ήταν πάρα πολλά αυτά που έκρυβε η αυτοδιοίκηση. Και όταν μιλάει και ο ίδιος ο καθηγητής για εκτροφή αναποτελεσματικότητας, καταλαβαίνουμε ότι και οι Δήμοι δεν λειτουργούσαν με το καλύτερο δυνατό μοντέλο διαχείρισης. Όμως να πούμε ότι από τους 325 Δήμους που έχουμε, οι 170 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως. Οι άλλοι μισοί ακόμη αντιστέκονται και θέλουν να αποδείξουν στους δημότες τους ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση στις ανάγκες τις οποίες έχουν. Και σίγουρα οι επόμενες δημοτικές αρχές θα κρυθούν όχι μόνο από την παραγωγή έργων, που είναι κυρίαρχο ή την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών των δημοτών, αλλά και από την συνετή και λογική διαχείριση των διαθεσίμων πόρων. Έτσι δεν είναι. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω κάτι στην παρέμβαση του κ. Μάκλου Δημήτρη, ότι, που είπε για εκτροφή ο διαφθοράς. Θα ήθελα να πούμε ότι... Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους αυτοδιοικητικούς, έτσι. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι από το 2004 και δεύτερον, με νομοθετική ρύθμιση του τότε Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Παυλόπουλου, όλοι οι Δήμοι, πάνω από 5.000, υπάθηκαν στο προληπτικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, που αυτό έβαλε πολλά πράγματα στη θέση του, ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχε. Άρα, δηλαδή, βελτιώθηκε η κατάσταση και τώρα πάει να βελτιωθεί ακόμη πιο πολύ με τον έλεγχο και των εσόδων, που σίγουρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σήμερα γίνεται ακόμη πιο μεγάλο γιατί οι πολίτες μας δεν έχουν τη φοροδοτική ικανότητα. Άρα εμείς είμαστε από τη μια μεριά ότι πρέπει να εισπράξουμε και από την άλλη από αυτούς που πρέπει να εισπράξουν δεν έχουν. Πρέπει όμως να τονίσουμε το εξής, ότι τα χρήματα τα οποία ανέφερε ο Υπουργός και τα οποία έκανε μια φορά και ο Μακρυδημίδης, όπως πρέπει να πούμε ότι είναι άρρωστος γνώσης, όχι μόνο από το διοίκηση, της διοίκησης και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, είναι και άρρωστος νομικός. Και ο οποίος είχε στήσει ουσιαστικά τον Καποδίστρια και τον Καποδίστρια 2, την πρόταση για Καποδίστρια 2. Έτσι είναι. Και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Η ουσία όμως είναι η εξής, ότι τα χρήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός και τα οποία αναφέρονται οι συνάδελφοι, σε τελική ανάλυση είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Ο πιστωτής του Δήμου, δηλαδή αυτόν από τον οποίο ο Δήμος πήρε είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες, τις έδωσε. Και οι οφειλές αυτές πρέπει να πληρωθούν. Σωστά. Και ο άλλος τρόπος για να πληρωθούν, ξέρετε ποιος είναι? Αυτό που είπε ο Υπουργός στο τέλος. Το οποίο το απευχόμαστε, υποθέτω όλοι. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα μπει κανένας Δήμος στη λογική του να επιβάλλει. Όμως, για να κάνω μια παρατήρηση στα που είπε ο αγαπητός Γιάννης. Μόνο οι Δήμοι έχουν δημιουργήσει οφειλές στην Ελλάδα.
Δείτε τι γίνεται με τον ΟΠΗ, να πω ένα παράδειγμα. Το φαρμακευτικό τομέα. Δείτε τι γίνεται με τα χρέη των νοσοκομείων. Δείτε τι γίνεται με τα χρέη γενικά τη γενικότερη κυβέρνηση τη Ελλάδο. Τα οποία η κυβέρνηση αγωνίζεται, εν πάση περιπτώσει, να βάλει μια σειρά και να εξοφλήσει. Γιατί αυτά χρήματα τελικά θα είναι ανάσα στι αγορέ μα. Στι τοπικέ μα αγορέ. Ο Δήμο Τριφυλία, για να μιλήσω για άλλον. Θα σα δώσω ένα νούμερο. Έχει περίπου 3,5 περίπου εκατομμύρια ληξιπρόθεσμου οφειλέ αυτή την ώρα από αυτέ που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Ξέρετε τι είναι για ένα Δήμο σαν την Τριφυλία 3,5 εκατομμύρια ζεστή χρηματοδοτική απορρόφηση απευθεία σε μια μέρα στην τοπική αγορά. Προφανώ με τι διαδικασίε διαφάνεια που έβαλε ο Υπουργό. Έτσι δεν το συζητά κανεί. Επομένω, α μην στεκόμαστε αρνητικά. Επιβραβεύουμε του σπάταλου. Όχι. Έτσι είναι. Γιατί συγγνώμη εδώ, συγγνώμη. Δεν επιβραβεύουμε του σπάταλου. Δείχνει η κατάσταση ότι υπήρχαν δήμοι που κρατηθήκαν. Ο σπάταλο. Τα χρήματα που οφείλει, σε κάποιον τα οφείλει. Γιατί να την πληρώσει αυτό ο οποίο του τα οφείλει. Και ιδιαίτερα αν είναι πολίτε ή επαγγελματίε. Πολιεκτήρηση, ανέφερε ο υπουργό με ποιε συνθήκε θα γίνει το έλεγχο. Αλλά γιατί να τα πληρώσει αυτά τα χρήματα η αγορά. Και γιατί να πληρώσει εγώ, να πληρώσω ο φορολόγο, γιατί δεν πληρώνει. Κάποια στιγμή δεν πληρώνει. Γιατί να πληρώσω εγώ. Ναι, κύριε Λιόπουλα. Να πω σε όλα αυτά τα οποία λέμε ότι υπάρχουν και δύο άλλα ζητήματα σοβαρά. Το ένα είναι η γραφειοκρατία και η πολυνομία. Κρατήστε τα και τα δύο, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, συζητάμε για την αυτοδιοίκηση. Ακούσαμε έτσι τις σημαντικές παρεμβάσεις και από τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μακρύ Δημήτρη. Μου αναφέρατε δύο σημαντικά στοιχεία. Θα σας πω εγώ πολλά περισσότερα στην συνέχεια για να μου το αναλύσετε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στους Δήμους να έχουν γίνει πυλώνες της στήριξης της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών με τις κοινωνικές δομές. Είναι το άλλο άκρο. Λοιπόν, σαφώς, αλλά για να επανέλθω σε αυτό, είπα. Προβλήματα που εξακολουθούν και υπάρχουν. Γραφειοκρατία. Πολυνομία. Νόμοι βγαίνουν ακόμη και τώρα που μιλάμε συνεχώς, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησής τους από τις υπηρεσίες και επομένως να υπάρχει και αδυναμία εφαρμογής τους. Mm-hmm. Πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και όχι σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια. Mm-hmm. Θα βοηθήσει αυτό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και επίσης να θίξω αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής. Το προσωπικό το οποίο υπάρχει στους Δήμους, το οποίο είναι ανειδίκευτο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχει γίνει αυτό. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού βγήκε τη δεκαετία έτσι. Τη γνωστή, χωρίς κριτήρια, χωρίς διαδικασίες. Και να βάλουμε στο πακέτο και τις δημοτικές επιχειρήσεις, το μεγάλο καρκίνωμα των Δήμων με τα μεγάλα χρέη. Mm-hmm. Και έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Πάμε σε μία παρέμβαση από τον πρόεδρο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανένα τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Είναι ο κύριος Παπαδοστοιδινίδης από το ΤΕΙ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έπρεπε να κάνει την παρέμβασή του. Κύριε Παπαδοστοιδινίδη, ζείτε κι εσείς πολύ την αγωνία της αυτοδιοίκησης να αναπνεύσει. Γίνεται αυτό με τον Καλλικράτη. Σωστά. Ζω πολύ έντονα την αγωνία να αναπνεύσει. Υπάρχει και κάτι που με συνδέει ακόμα περισσότερο. Στα παιδιά έχουμε αναθέσει να κάνουμε μελέτες ειδικά για το Καλλικράτη ως πτυχιακή αίσθημα. Έχουμε ένα πλούσιο υλικό, mm-hmm. αυτό να το ξέρουν και οι ακροατές σας εκεί. Λοιπόν, από τα μέχρι τώρα έτσι σταχυολογώντας δεδομένα, ορισμένα πράγματα, πράγματι με το νόμο 3852 του 2010 είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες για συμμετοχή των πολιτών, για διαφάνεια, για χρηστή διαχείριση, για την ενίσχυση του ρόλου με μεταφορά βασικών αρμοδιοτήτων και την εισαγωγή θεσμικών καινοτομίων για συνενώσεις νέων δήμων. Λοιπόν, δύο χρόνια τώρα από τις 7 Ιουνίου που ψηφίστηκε το 10 μέχρι σήμερα, το αποτέλεσμα είναι άκρως απογοητευτικό και λυπάμαι που το λέω και το λέω και δημόσια. Είχαμε πει από την αρχή ότι θα έπρεπε να έχει ενεργό συμμετοχή οι φορείς, δεν είχαν ενεργό συμμετοχή. Έτσι όπως φάνηκε, μάλλον ατεκμηρίωτος ο αριθμός συγκρότησης των νέων δήμων, δηλαδή φάνηκε διαχρονικά λαθεμένη η αντίληψη ότι ισχυρός δήμος είναι ένας μεγάλος δήμος. Δεν υπήρξαν ικανοί μηχανισμοί αποκέντρωσης και το κυριότερο απ' όλα δεν πήρε πρίκα, μάλλον λείψανε πόροι. Έτσι, δίδει χρημάτων ο άνθρωπος Αθηναίοι. Από τη στιγμή που δεν έχει πόρους, μεταφέρθηκαν πάρα πολλές αρμοδιότητες σε φορείς που δεν είχαν πόρους να τους υλοποιήσουν. Και σαν να μην φτάνει αυτό, η κρίση έκοψε και το 60% από τους πόρους αυτούς. Mm-hmm. Και έτσι, το μόνο μπορεί κανείς να πει λιγάκι στα κοινωνικά, αυτά τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία. Είδαμε ότι κινήθηκαν προς άλλα επίπεδα τουλάχιστον για να στηρίξουν τους πολίτες. Πράγματι υπήρξε δουλειά. Δεν ξέρω, θέλετε να μου πείτε κάτι. Ναι, να σας ρωτήσω καταρχήν. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι το ΤΕΙ της Καλαμάτας και το συγκεκριμένο τμήμα βγάζει εξειδικευμένο προσωπικό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το επόμενο βήμα. Θέλω να πω όμως τι γίνεται με αυτό το προσωπικό που βγαίνει. Πραγματικά. Εξειδικευμένα από εσάς για να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Για τα παιδιά, γιατί είμαι από τους προέδρους που είναι κατά πάνω στο παιδί, όχι μόνο μέχρι την πτυχιακή του εργασία, αλλά και αφού τελειώσει. Δηλαδή τους παρακολουθώ και μετά. Το παράπονο μας με την αυτοδιοίκηση είναι ότι ενώ τις έχουμε ένα απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, μάλιστα έχουν την ονομασία ΤΑΦ-22, που σημαίνει είναι παιδιά που αποκλειστικά και μόνο είναι δουλεμένα να μπουν να εργαστούν για τους Δήμους. Οι Δήμοι δεν μας έκαναν αυτή τη χάρη να παράταγε τις εκκλήσεις μας. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα. Αυτά τα παιδιά
για πραγματοποιήσουν τις πρακτικές τους ασκήσεις στους Δήμους. Ειλικρινά, θα ήθελα κάποιο να περάσετε από το γραφείο να δείτε τα συγχαρητήρια γράμματα που παίρνω από τους Δήμους για τα παιδιά αυτά που στη διάρκεια της πρακτικής τους επέδειξαν ένα τέτοιο αξιοθαύμαστο σύλλο. Και όμως αυτά τα παιδιά δεν μας τα πήραν βεβαίως. Από το αρμόδιο τμήμα, έτσι το επαναλαμβάνω εγώ, γιατί πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό. Από το αρμόδιο τμήμα που στελεχώνει την αυτοδιοίκηση δεν απορροφούνται όπως θα έπρεπε τα άτομα αυτά. Λοιπόν, και πάλι θέλω να σας πω ότι εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάναμε. Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα εδώ και μία ιστορία. Σε κάποια φάση η τοπική αυτοδιοίκηση άνοιξε πόρτες και μπήκανε πράγματι πολλά μαζεμένα παιδιά. Να. Έχουμε 1.900 απόφοιτους, αν θυμάμαι καλά. Να. Και εκείνες τις φουρνιές, δηλαδή 2-3 συνεχόμενες φουρνιές, απορροφήθηκαν 700 με 800 παιδιά. Δικά μας είναι αυτή τη στιγμή στους Δήμους. Έχουμε δηλαδή οργανικές θέσεις. Δεν είναι από αυτούς που θα φύγουν να έχουν αορίστου χρόνου. Έχουν κανονικά οργανικές θέσεις. Όμως και λίγο πριν από την κρίση, και καλά εντάξει, μέσα στην κρίση δεν το συζητάω, αλλά λίγο πριν την κρίση, για κάποιο τρόπο οι Δήμοι προτιμούσαν να παίρνουν εξειδικευμένα, παραδείγματος χάρη, βγάζανε θέση και λέγανε θέλουμε έναν μηχανικό. Πηγαίναν και παίρνανε έναν μηχανικό του Πολυτεχνείου. Εγώ βέβαια βγάζω διοικητικό στέλεχος, έτσι. Να. Και κοιτάξτε τώρα τι γινόταν. Δεν προκυρήσαν διοικητική θέση. Και αυτό θέλω να το φωνάξω, να το ουρλιάξω. Προτιμούσαν να έχουν τον αγράμματο γραμματέα, τα χωριουδάκια, αυτόν τον άνθρωπο που είχε παρισφρήσει μέσα με διάφορες πολιτικές ισορροπίες και διάφορα ρουσφέτια μέσα και στερούσαν από το δικό μας παιδί τη θέση. Αυτή δυστυχώς είναι η θλιβερή ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Παπαστατογίδη, τον εργαζομένο στο ΣΟΤΑ και το ξέρει καλά και ο κύριος Αρδέλης, τον έχουμε στηρίξει όλοι πάρα πολύ και με κάθε τρόπο. Αυτό που ήθελε, φαντάζομαι, γιατί δεν θέλω να τον μεταφράσω, να πει ο κύριος καθηγητής, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Δήμη, και δεν αναφέρεται στη Μεσσηνία, μιλάει γενικότερα, φαντάζομαι. Δεν είπε κανείς να απολύσει το προσωπικό. Δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να απολύσει, να πούμε. Του γραμματείς έχουμε διαφορετικά. Υπήρξαν γραμματείς οι οποίοι μπήκαν τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Αυτή τη στιγμή. Αν θα με επιτρέψετε, γιατί προέρχομαι και από την υπηρεσιακή δομή και από την ερετή δομή. Υπάρχουν οι στελέχοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν και καθήκοντα προϊσταμένου, που στηρίζουν ολόκληρες υπηρεσίες, όχι μόνο γιατί είναι ικανότατοι, αλλά και γιατί πραγματικά τιμούν αυτό που κάνουν. Γιατί προέρχονται από μια άλλη σχολή. Συνεπώς το ισοπεδωτικό είναι κακό. Ναι, σίγουρα υπάρχουν καλοί και κακοί. Σίγουρα πρέπει να γίνουν. Ναι, αλλά εσείς δεν εκτιμάτε ότι από μια σχολή που βγαίνουν εξειδικευμένα στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης να απορροφώνται στους Δήμους και στους οργανισμούς. Αυτό προβλέπεται στους οργανισμούς. Αλλά πουθενά δεν γίνεται. Τουλάχιστον στον οργανισμό το δικό μας υπάρχει τα φωτεινά. Πουθενά δεν γίνεται. Και αυτό που είπε και ο κύριος Σιγκόπουλος και το είπε και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι ότι αυτό το κομματικό επιτελείο της αυτοδιοίκησης, η κομματική εισρωή μέσα στην αυτοδιοίκηση. Μέχρι το νόμο Πεπονή, το 290, οι προσλήψεις γινόταν με συγκεκριμένες διαδικασίες. Έτσι ήταν. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα γυρίσουμε στο. Τώρα γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Και θα πρέπει να πούμε και το εξής όμως. Ότι το προσωπικό της αυτοδιοίκησης σήμερα έχει υποστεί τις ίδιες ακριβώς θεσίες. Μειώσεις. Πολύ πιο σημαντικές. Οι ίδιοι πολίτες. Τα ξέρετε. Έχουν περάσει και από το φάσμα των απολύσεων. Θέλω να σα πω ποιο είναι το πρόβλημα. Από αυτές που είχαν μέχρι τώρα να εξυπηρετήσουν, πρέπει να τρέξουν μελέτες, να τρέξουν έργα, να κάνουν πολεοδομία, να μαζέψουν τα σκουπίδια, να εξυπηρετήσουν το δημότη. Αυτή την ώρα, τουλάχιστον στους Δήμους, πλην Καλαμάτας, δεν αφορά προσωπική αναφορά στην Καλαμάτα, έτσι είναι και Σπάρτη, έτσι είναι και η Τρίπολη, γιατί οι μεγάλοι Δήμοι, ξέρετε, δεν τον κατάλαβαν και πολύ τον Καλλικράτη. Δεν άλλαξαν θεαματικά το καθεστώς τους. Οι μικροί Δήμοι τον καταλάβαν τον Καλλικράτη, επί το δυσμενέστερο. Ειδικά στους μικρούς Δήμους, το προσωπικό αυτή τη στιγμή, οφείλω να το καταθέσω, λειτουργεί με αυτοθυσία. Εάν το προσωπικό δεν είχε υπερβεί τον εαυτό του
Φοβάμαι ότι και αυτή η λειτουργία, την οποία προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή σε αυτό το κυκαιώνα και τον οικονομικό και τον νομοθετικό που ζούμε, δεν θα το είχαμε πετύχει. Mm-hmm. Επομένως, αυτή η συνεισφορά πρέπει να αναφερθεί, θεωρώ. Οι υπάλληλοι της αυτοδιοίκησης κρατάνε θερμοπύλες αυτή. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο Δήμος Σπύρου Νεύστερος έχει 118 μόνιμους υπαλλήλους. Έχει ένα οργανόγραμμα. Κρατήστε το, συγγνώμη σας, κάνουμε μια παρέμβαση μόνο για σύντομο έτσι, χρονικό διάστημα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κώστα Σκούνη. Καλησπέρα σας. Χαρά μας που μιλάμε έστω και αργά αυτή την ώρα. Λοιπόν, είχαμε παρεμβάσει νωρίτερα και από τον Υπουργό Εσωτερικών και συζητούσαμε εδώ πέρα για την κατάσταση με τον Καλλικράτη. Κύριε Σκούνη, εσείς έχετε καταγράψει μια αγωνία και έντονη και το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Και βλέπουμε ότι όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, προσπαθεί να βρει βηματισμό, τον βρίσκει αυτόν, εσείς εκτιμάτε? Νομίζω ότι έχει κάνει τεράστια βήματα, ιδιαίτερα από 1η-1η του 11ου, και να εξυγχρονίσει τις δομές της και να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και να αναλάβει, γιατί αυτή είναι η ουσία, το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών από μεριάς του κράτους. Όλο το κοινωνικό κράτος αυτή τη στιγμή το έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γεγονός. Αυτά νομίζω είναι σημαντικές κατακτήσεις. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς θα πορευτεί όμως η αυτοδιοίκηση σε αυτήν την δύσκολα ανεκτή οικονομική κατάσταση? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο δύσκολη η κατάσταση για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι για όλους. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα ελάχιστο, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά ελάχιστο, ποσό χρημάτων, τα οποία δίδονται κάθε μήνα και μας επιτρέπουν έστω και με δυσκολίες να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Από την άλλη μεριά προσπαθούμε και αξιοποιούμε όλους τους πόρους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα, για παρεμβάσεις και έργα σε τοπικό επίπεδο, ώστε να τονώσουμε την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, όπως προανέφερα επίσης και στο κοινωνικό τομέα, διότι η πίεση που δέχεται ο Δήμαρχος ως ο πλησιέστερος εκπρόσωπος προς τον πολίτη του οργανωμένου κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και εκεί έχουμε μια μεγάλη συνεισφορά στο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, ιδιαίτερα με τα κοινωνικά παντοπολία και τις άλλες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που έχουμε. Και αναγνωρίζεται πράγματι και αναγνωρίζεται αυτή η συνεισφορά και από τους πολίτες. Κύριε Σκούνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και εγώ χαιρετισμούς να δώσετε σε όλο το πάνελ, στους αγαπητούς συναδέλφους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς έχουμε 118 μόνιμους υπαλλήλους και έχουμε ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα. Για να αποκριθούμε σε αυτές τις αρμοδιότητες που έχουμε, πρέπει να μην έχουμε ισοπεδωτικές διατάξεις. Θα πρέπει να έχουμε ειδικότητες που χρειάζονται για την κάθε δράση που έχουμε. Mm-hmm. Θα σας πω, εμείς έχουμε τεχνική υπηρεσία και πολεοδομία. Πόσους τεχνικούς υπαλλήλους έχουμε? 5. Νομίζετε ότι μπορούμε εμείς με 5 υπαλλήλους να ανταποκριθούμε? Ναι, πόσους θέλετε, κύριε Καρβέλη, να σας ρωτήσω εγώ, Θέλουμε 12 υπαλλήλους, ακριβώς 12. Ναι. 12. Είναι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται πουθενά προσλήψεις. Πιστεύετε ότι οι Δήμοι μπορούν να ενισχυθούν? Τότε, αφού δεν γίνονται προσλήψεις πουθενά και εφόσον δεν μπορεί η διοικητική πυραμίδα να οργανωθεί σωστά, τότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι σαν εδώ το στούντιο να χρειάζεται 2 δημοσιογράφους και να είσαι μόνος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνέχεια και κάθε μέρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Πώς αρμόζεις τη δουλειά και τις απαιτήσεις που πρέπει, κύριε Καρβέλα? Φαντάζομαι ότι αυτό κάνετε και εσείς. Αυτό κάνουμε και εμείς και το κάνουμε με προσπάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δημοπρατήσει το τελευταίο διάστημα πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ έργα. Με συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι μοχθούν μέρα βράδυ και μαζί και εμείς όλοι οι αιρετοί. Σημαντικό, γιατί εγώ θέλω να περάσουμε και σε αυτό το ζήτημα που έχει θέσει από την αρχή ο κύριος. Άρα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε και τις δημοτικές μας υπηρεσίες, π.χ. χάρη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης αποχέτευσης. Αυτές τελικά θα τις διατηρήσουμε δημοτικές υπηρεσίες για να διατηρηθούν δημοτικές. Θα τις ιδιωτικοποιήσετε, τι ακριβώς? Όχι. Για να τις διατηρήσουμε δημοτικές υπηρεσίες πρέπει να έχουμε και τον αντίστοιχο προσωπικό και τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αν όμως δεν το έχουμε, πρέπει να τις ιδιωτικοποιήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργούν σωστά. Θα θέλει ο άλλος να κάνει, θα βγαίνει το χωριό από νερό και δεν θα έχουμε νερό να του δώσουμε. Το βασικό, θα χαλάει η αποχέτευση, πήγε στο χωριό μου και δεν θα υπάρχει στη Φοινικούντα τις 15 Αυγούστου και δεν θα υπάρχει υποστήριξη από κανέναν. Άρα, ή τι πρέπει να λειτουργήσει σωστά σαν
δημοτική υπηρεσία ή πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Γιατί αν συνεχίσουν να σέρνεται, δεν θα γίνει τίποτα. Και τελειώνοντας, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει τοπική οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει στο δικό μας Δήμο, δεν αναφέρουμε για τους άλλους. Πρέπει να συνδυαστεί η γεωργία, η αλεία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Άρα, αυτό το πράγμα για να συνδυαστεί χρειάζεται κάποιες δράσεις. Και να γίνουν αυτές οι δράσεις, χρειάζεται συμμετοχή όλων των φορέων. Εμείς πρέπει με αυτό να αγωνιστούμε, με αυτό να προσπαθήσουμε και με αυτό να επιδιώξουμε. Το κάνουμε τα τοπικά σύμφωνα. Ναι, το βλέπω αυτό, ότι γίνεται από τους Δήμους. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γίνεται προσπάθεια έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Καλλικράτης σας έχει δώσει δυνατότητα να προχωρήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς, δηλαδή, για δεν ήταν τόσο πολύ έντονα τα πράγματα. Αυτό όμως για να οργανωθεί και να δομηθεί. Περισσότερο ήταν η διαχείριση παρά η δημιουργία αναπτυξιακών δομών όπως είναι σήμερα. Όμως αυτό για να δομηθεί σωστά και να λειτουργήσει απαιτεί εργαλεία. Και τα εργαλεία έχουν και κόστος. Και θέλουν και διοικητική πυραμίδα. Άρα αυτό πρέπει να γίνει από εμάς και πρέπει να γίνει βάσει κάποιων διατάξεων, όχι πάντοτε ισοπεδετικά απαγορευτικών. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε κάθε Δήμο τι χρειάζεται και τι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να καταλάβουν ότι οι πλούσιες περιοχές πρέπει να συνεισφέρουν στις φτωχές και οι φτωχές αντίστοιχα πρέπει να συνεισφέρουν με τους φυσικούς τους πόρους στις πλούσιες. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ανακύκλωση αν θέλουμε να μην δημιουργήσουμε ενδοδημοτικά ανισόπεδες πορείες. Δηλαδή, αυτό μια αναγκαστικά γίνεται όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να γίνει αναγκαστικά όμως, πρέπει να το διορθώσουμε. Γίνεται. Εγώ δεν το λέω με. Ας κοιτάμε τώρα το πρόβλημα της πατρίδας μας. Με τη λογική ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό πρόγραμμα για να στηρίξει τους Δήμους όπως θα έπρεπε, ναι. Όπως είπατε και εσείς, και με τη λογική ότι όλα στηρίζονται στο ΕΣΠΑ που σε λίγο δεν θα υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πόσα έργα να γίνουν. Τα 22 εκατομμύρια ευρώ σίγουρα είναι σημαντικά και έχει τρέξει πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στο Δήμο Βιλνιούς. Θα σας πω κάτι εμείς για το δικό μας Δήμο. Δύο ορεινά χωριά, δεν είναι παιδινά, ορεινά. Η Χρυσοκελαδιά και η Καλλιθέα. Ενεθέθηκαν δύο σημαντικά έργα ίδρυυσης, πολύ σημαντικά. Η ίδρυυση είναι αγρογωνιαίος παράγοντας ανάπτυξης για μια περιοχή στο ΕΣΠΑ. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτά που είναι κεφαλοχώρια να έχουν μια προοπτική ανάπτυξη, όπως είπε ο κ. Μακρυδημίτσης νωρίτερα, για να ετοιμάζουμε υποδομές για επιστροφή του κόσμου. Γιατί ο κόσμος, πάνω χάρη στην Αθήνα, πλέον τι να κάνει, να κοιτάει τα ντουβάρια. Θα έρθει στο χωριό του να δουλέψει, να παράγει πάλι πρωτογενή παραγωγή, να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει σύνδεση με τον τουρισμό που υπάρχει, π.χ. στη Χρυσοκελαριά με το τσαπί ή ξέρω εγώ στην Καλλιθέα. Επιμένω πως έχουν γίνει πάντως οι Δήμοι επιχειρήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει και ένας μακρόπνοος σχεδιασμός, αλλά και ένα σημαντικό. Οι Δήμοι δεν μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις. Και γρήγορος. Γίνονται. Δεν μπορούν να γίνουν. Δεν προσφέρουν υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Με κριτήρια εννοείται. Λειτουργούν με κριτήρια εννοείται. Έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και πρέπει να το διατηρήσουν. Ο κοινωνικός χαρακτήρας ούτως ή άλλως εκ της ανάγκης και εκ της κατάστασης έγινε. Και το Δήμο αναπτύσσεται ιδιαίτερα. Οι Δήμοι έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και πρέπει να διατηρήσουν. Πρέπει όμως να λειτουργούν με οικονομίες κλίμακος γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν καινούριους φόρους στους πολίτες γιατί οι πολίτες δεν έχουν φροντιστική ικανότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Καλαματάς. Με ακούτε? Έχουμε τον κύριο Νίκα. Ωραία. Να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Καλησπέρα, δημαρχέ. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγαπητούς συναδέλφους εκεί. Καλησπέρα. Είστε καλύτερα καταρχήν. Ναι, καλησπέρα, δημαρχείο είμαι, καλά είμαι. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι αργά για δουλειά. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αρκετές απόψεις για την υπόθεση του Καλλικράτη και από τον κύριο Στυλιανίδη και από τον κύριο Μακρυδημήτρη. Και από τον κύριο Παπαδοστηνίδη και τον κύριο Ασκούνη, φιλοξενήσαμε από τον πρόεδρο της Ένωσής σας. Λοιπόν, αυτό που διαπιστώνει κανείς ότι τρία χρόνια μετά και ουσιαστικά ακόμα ο Καλλικράτης προσπαθεί να βρει το δικό του ρυθμό. Η άποψή μου, αγαπητέ Θέμη, είναι ότι δεν πρόκειται ο Καλλικράτης να βρει ποτέ ρυθμό. Διότι είναι ένα νομοθέτημα το οποίο δημιουργήθηκε στο γόνατο για να ικανοποιήσει μνημονιακές ανάγκες της δεκαετίας του 2010. Είναι ένας νόμος ο οποίος στόχευσε όχι στην αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης αλλά στην εξοικονόμηση πόρων. Με 60% έως 70% μείωση των πόρων η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να πορευθεί και να παράξει έργο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και φοβούμε ότι η κυβέρνηση εξαιτίας και των δεσμεύσεων που υπάρχουν γιατί είναι μια κυβέρνηση τριών κομμάτων, όπως ξέρετε, και των ισορροπιών, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στις αναγκαίες, μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η αυτοδιοίκηση, η οποία μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα κρατικό όργανο, σε μια θεραπενίδα της κρατικής εξουσίας, στην οποία η κρατική εξουσία φορτώνει όλα τα βάρη. Όλα τα βάρη φορτώνουν. Αυτό δεν ζητούσατε, κύριε Δημαρχέ. Αυτό δεν ζητούσατε. Δεν ζητούσατε αρμοδιότητες. Ακούστε με.
Ζητούσαμε αρμοδιότητες με τους αντίστοιχους φόρους. Αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση πληρώνει ακόμα και τα προνοιακά επιδόματα. Ακόμα και μέρος της μεταφοράς των μαθητών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, φορτώνονται στις πλάτες της αυτοδιοίκησης. Εμείς δε, που είμαστε δήμοι πρωτεύουσες νομών, έχουμε το δικό μας δράμα. Όχι ότι οι περιφερειακοί δήμοι δεν έχουν το δικό τους δράμα. Είμαστε νομαρχία, ακούστε, είμαστε νομαρχία σε μια σειρά από υπηρεσίες, χωρίς να έχουμε ούτε τη βενζίνα, ούτε τα οδηπορικά για την κίνηση των υπαλλήλων μας σε επίπεδο νομού. Υπάρχουν δε περιφερειακοί δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν τίποτε για να λειτουργήσουν. Δεν έχουν δυνατότητες να υπάρχει δήμος τώρα με 100 χωριά και εδώ στη Μεσσηνία. Τι να πρωτοκάνει ο έρημος ο δήμαρχος 117, με 120 χωριά. Ούτε να πάει μια φορά δεν θα μπορέσει στη διάρκεια της. Ναι, αλλά γι' αυτό ενοχοποιούμε το Καλλικράτη ή ουσιαστικά ενοχοποιούμε τους δήμους όπως λειτουργούσαν. Όχι, όχι, μια στιγμή. Υπάρχει ένα ζήτημα καταρχήν λειτουργίας του κεντρικού κράτους, κύριε Καρελόπουλε. Πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς σοβαρό κεντρικό κράτος, τίποτα από τις δομές μιας γενικής κυβέρνησης, στην οποία ανήκουν και οι Δήμοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Στην Ελλάδα, αν θέλουμε να φτιάξουμε τις δομές όλες, ιδιαίτερα τις υποκείμενες, πρέπει να φτιάξουμε κεντρικό κράτος. Αυτό δεν έχουμε. Γι' αυτό εγώ επικροτώ την προσπάθεια νέων οργανισμών στα Υπουργεία, νέας οργάνωσης στα Υπουργεία, κατάργηση της αρχαιότητας, δυνατότητα επιλογών με αξιοκρατικές διαδικασίες. Πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι πάμε να κάνουμε αναδόμηση του κράτους ξεκινώντας από πού? Εμείς είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από το κράτος. Ναι, αλλά η αρχή έγινε με τους Δήμους, θα έλεγε κανείς. Τώρα πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι σαν να μου λέτε ότι γίνεται η αρχή από τον τελευταίο τροχό της άμαξας. Η αρχή πρέπει να γίνει από την κεφαλή, από τα κεντρικά υπουργεία. Από εκεί πρέπει να γίνει. Ξέρετε τι σημαίνει δήμαρχος αυτή τη στιγμή, να σέρνονται στους καναπέδες των Υπουργείων και να παρακαλάει, να συνεχίζουν να γίνονται οι διαγωνισμοί, ποιος θα πάρει 5 δεκάρες για να προχωρήσει κάποια... Συμβαίνει αυτό ακόμα και σήμερα, δεν νομίζω να υπάρχει σε τόσο ένταση όπως υπήρχε στο παρελθόν. Υπάρχει κύριε Κανελόπουλε, σας το βεβαιώνω, εγώ είμαι δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης, έχω καθίσει άπειρες ώρες στα Υπουργεία, προσπαθώντας να διασφαλίσω κάποιους πόρους για την περιοχή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν είναι και κομματικά φύλλα προσκύμενος ο Υπουργός, κάτι μπορεί να προχωρήσεις παραπάνω. Αν είναι σε κάποια άλλη πλευρά, τότε τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα. Και τώρα έτσι είναι τα πράγματα. Και επιπλέον υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Όπως είναι το ζήτημα της επιθετικότητας εναντίον των δημάρχων και εναντίον της αυτοδιοίκησης. Είμαστε εν δυνάμει όλοι φυλακισμένοι. Εγώ υπογράφω 500 χρηματικά εντάλματα κάθε μέρα. Είναι αδύνατο να τα διαβάσω. Κοιτάω, έχουν μπει 3 προηγούμενες υπογραφές. Προχωράω και βάζω και τη δική μου. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επιθετικότητα εναντίον των δημάρχων. Και από το Ελεκτικό Συνέδριο και από τον Επίτροπο Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς επαρκή προστασία και υποστήριξη από τα Υπουργεία, ιδιαίτερα από το Υπουργείο των Εσωτερικών και του. Πάντως ο κύριος Τηλιανίδης πήρε το μέρος σας. Πήρε το μέρος των δημάρχων. Ο κύριος Τηλιανίδης πήρε το μέρος των δημάρχων. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γίνεται με την ένταση που πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και από τους ελεκτές δημόσιας διοίκησης, με επικεφαλή στον διευθυντή του, και από άλλα γρανάζια της κρατικής μηχανής, σε έναν θεσμό ο οποίος δεν διαχειρίζεται ούτε το 1% του ΑΕΠ και δεν έχει ευθύνη ούτε για το 1% του χρέους της χώρας, αυτή η επιθετικότητα που υπάρχει τελικά είναι σε βάρος του θεσμού και σε βάρος των προοπτικών αυτού του θεσμού. Γιατί σε όλη την Ευρώπη οι κοινωνίες κινούνται από τους Δήμους. Γιατί είναι πιο έξυπνοι από τους δημάρχους οι κοινωνίες? Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά φαντάζομαι ότι ο Καλλικράτης αυτή τη στιγμή έχει απελευθερώσει τους Δήμους. Εγώ επιμένω σε αυτό. Τους έχει δεσμεύσει. Είναι, μας έχει χωρέσει χαλκάδες, σίδερα, αρκούδες, σε αρκούδες μας έχει μεταβάλει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κάποια ζητήματα. Έχουμε γίνει ό,τι χειρότερο από πλευράς κράτους και μας πετάνε όλες τις ευθύνες επάνω μας. Πάντως κύριε Νίκα, καλά τα πάτε και εσείς και οι υπόλοιποι δήμοι της Μεσσηνίας. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τα όσα κάνετε όσον αφορά τα έργα, παρά την έλλειψη
πόρων σε σχέση με άλλες περιοχές. Βλέπουμε στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια. Καλά τα πάνε οι Δήμοι. Γιατί όχι. Τι λέτε κύριε Κανελόπουλε. Έχουμε καθυστερήσει ένα χρόνο σχεδόν να προχωρήσουν κοινωνικά προγράμματα. Για ελάτε ένα πρωί εδώ πέρα να δείτε πόσοι ανεβαίνουν εδώ πέρα που δεν έχουν ένα μεροκάματο. Και ρωτώ, γιατί δεν προχωράει το κοινωνικό πρόγραμμα για τις προσλήψεις. Δεν έχουμε προσωπικό να κάνουμε πέντε βασικά πράγματα στα χωριά. Γιατί δεν προχωράει αυτό το πρόγραμμα. Με την ίδια λογική ότι. Έχει δημιουργήσει και την έρηδα την οποία γνωρίζουμε τελευταία σε επίπεδο Υπουργείου Εργασίας με τον Κικίλια, τον Υπουργό κλπ. Γιατί καθυστερεί τόσους μήνες. Εντάξει, τώρα θα φτάσουμε πάλι στα κοινοφελή προγράμματα και στις πεντάμινες συμβάσεις. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή λέγονται πολλά, οι δήμαρχοι, ιδιαίτερα αν είναι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι είναι άμνηστοι, κύριε Κανελόπουλε, έτσι. Την καρδιά τους και την ψυχή τους καταθέτουν για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Και αν είναι έμιστοι, ελεύθεροι επαγγελματίες όπως γιατροί, δικηγόροι κλπ., προφανώς πρέπει να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Πάντως μου αποδομείτε το Καλλικράτη ένα θεσμό ο οποίος ήρθε, τουλάχιστον υπηρέτησε τη διαφάνεια και προσπαθεί να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Είμαι απολύτως αντίθετος με τον Καλλικράτη και προεκλογικά. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν προχωράει και αυτός που θα τον καταργήσει θα είναι ο μέγας ευεργέτης της αυτοδιοίκησης. Θέλω να είμαι σαφής και ευθύς όσον αφορά τη θέση μου. Σας το λέει ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, ο Καλλικράτης δεν έγινε για την αυτοδιοίκηση. Άλλους σκοπούς υπηρετεί. Λοιπόν, να έχουν το θάρρος να τον κατεδαφίσουν και να πάμε σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και ισορροπίες σε κεντρικό επίπεδο, το καταλαβαίνω, υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα. Αν θέλουμε να πάμε σε νέα δομή της αυτοδιοίκησης, σε νέα προσέγγιση, πρέπει να υπάρξουν και οι πόροι. Γι' αυτό θεωρώ τίμια την κυβέρνηση τότε με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, που είπε δεν προχωρώ γιατί δεν έχω τους πόρους. Έτσι. Δηλαδή σήμερα... Η στάση της κυβέρνησης δεν σας ικανοποιεί. Εγώ θεωρώ σήμερα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα καταργήσει τον Καλλικράτη. Διότι είναι ανηλυμένες υποχρεώσεις και έχει λάβει η χώρα μία πορεία. Το θέμα αυτό πηγαίνει στη σύνθετη πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Τρόικα. Μπαίνει στα γενικότερα ζητήματα. Η πορεία που έχουμε πάρει φοβούμαι ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Πάντως μου έχετε βγάλει, να το πω έτσι, πολύ απ' έξω και τους δημάρχους ότι δεν είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι τις δομές που είχαμε συνηθίσει στους Δήμους με τις εξαρτήσεις, με τις κομματικές λογικές και με όλα τα υπόλοιπα. Ο Καλλικράτης ήρθε για να αντιστρέψει και αυτές τις λογικές, φαντάζομαι. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν καλύπτω κανέναν δήμαρχο ο οποίος παρανομούσε. Δεν αναφέρω εγώ σε παρανομίες. Ακούστε. Παντού υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν ζητήματα. Θέλω να σας πω όμως ότι γίνεται ένας αγώνας έτοιμος για να διορθωθούν κάποια πράγματα και να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις. Σας τα λέγει ένας δήμαρχος ενός μεγάλου δήμου που δεν διόρισε κανέναν, ενώ θα μπορούσε να το έχω κάνει. Δεν φόρτωσε με κανέναν επιπλέον από την πίσω πόρτα τους δημότες. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη διαφάνεια του Καλλικράτη, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι του Καλλικράτη διαφάνεια. Επιβλήθηκε από τα πράγματα και από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Όχι μόνο για τους Δήμους, για όλες τις δομές της δημόσιας διοίκησης. Εμείς δεν είμαστε ποτέ κατά τη διαφάνεια. Υπενθυμίζω ότι από το 2005, προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, προωθούνται στους Δήμους δημογραφικά συστήματα και διαδικασίες διαφάνειας. Αν τώρα έχει επέλθει μια γενικότερη διαφάνεια, είναι στα γενικότερα πλαίσια και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Εμείς ποτέ δεν διαφωνήσαμε με το να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με το σειρματόπλεγμα του Καλλικράτη. Πρέπει να υπάρχει ρήξη. Να υπάρξει ρήξη. Δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει αυτό. Ας σταθεροποιηθεί πρώτα η οικονομία της χώρας και μετά. Εντάξει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θα διαλυθεί η κοινωνία, κύριε Κανελόπουλε. Τη στηρίζουν καλά οι Δήμαρχοι. Στο Δήμαρχο έρχονται και αυτοί που δεν έχουν δουλειά. Και αυτοί που δεν έχουν να πάνε το εισιτήριο για να πάνε στην Αθήνα στο νοσοκομείο, και αυτοί που δεν έχουν να πάνε ούτε μέχρι το νοσοκομείο στην Καλαμάτα. Στη δική μας πόρτα ανεβαίνουν. Στη δική μου, του Δημάρχου της Πύλου, της Κυπαρισίας, της Μεσσίνης. Σας βεβαιώνω, έχουμε 20 άτομα κάθε πρωί εδώ. Και πρέπει να βρούμε λύση για αυτόν τον κόσμο. Να τους ταΐσουμε, να ταΐσουμε πολλούς συνανθρώπους μας, να στείλουμε σάντουιτς για παιδιά στο σχολείο που πεινάνε, να δούμε τι θα γίνει με τους Αθήκανους που είναι συνάνθρωποι μας και αυτοί και πώς θα τους στηρίξουμε
Και όλα αυτά ο Δήμαρχος πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, το στέλεχος και πώς να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, και πώς να τα κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ. Σήμερα σου γυρίζει. Ενδιαφέρει με αυτό που έλεγε νωρίτερα όμως. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος Νίκας τα έλεγε αυτά. Συγγνώμη, εγώ είμαι φίλος με τον κύριο Παναγιώτη. Το 2009-10 ήταν υπέρ του Καλλικράτη, υπέρ της. Όχι αυτού του Καλλικράτη. Όλοι θέλαμε τη διοικητική μεταρρύθμιση. Η διοικητική μεταρρύθμιση όλη τη χώρα. Βεβαίως όταν κατετέθηκε το νομοσχέδιο. Ήταν δυνατόν να έχουμε δήμους με τους κατοίκους. Όταν κατετέθηκε το νομοσχέδιο του Καλλικράτη, διαφώνησε κάθετα όταν είδε το έκτρο. Αλλά... Εσείς δεν θέλατε διοικητική μεταρρύθμιση. Θέλαμε, όχι σε αυτό το έκτρωμα. Και τώρα θα ήταν, κύριε Καναλόπουλε, να έχετε πάει και στην Αλαγωνία, να έχετε πάει στη Βούτια, να ακούσει και τον κόσμο. Ο κόσμος είναι και της, όχι για μας, γιατί οι δήμαρχοι δουλεύουν. Να δούμε το σύστημα πώς δουλεύει. Εμείς σε λίγο θα έχουμε 50 δουλειοστάσια την ημέρα νύχτα να δουλεύουμε. Σε 117 χωριά, 117 δεξαμενές, 117 δίχτυα. Πού είναι να ανταποκριθούμε. Ο Δήμαρχος μπαίνει από τις 6 το πρωί και φεύγει, το ξέρετε να σας όπλο και όλοι οι Δήμαρχοι. Όλοι οι Δήμαρχοι. Δεν είναι θέμα πόλης Δήμαρχου. Μα γι' αυτό και μπήκε σε αυτή να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί εγώ είμαι υπέρ της διαφάνειας και μάλιστα έχω ζητήσει μακάρι να ήταν σε κάθε Δήμο και ένας επίτροπος, λεκτικό συνεδρίο. Συνεδρίο. Ενδεχομένως το κόστος της διαφάνειας να ήταν πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι σήμερα. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα να δείτε τι αντιμετωπίζουμε. Πες έχουμε τα γκρέντερ εμείς. Σε δύο πέτρες έσπασαν τα λάστιχα σήμερα. Να. Πότε μπορείτε, νομίζετε ότι μπορούμε να βάλουμε λάστιχα. Εσείς να μου πείτε. Ακούτε να δείτε τώρα. Πάμε την άλλη μέρα υποβολή αιτήματος. Εδώ είναι ο Κοιτάξης ο Καρβέλας, ξέρει καλά. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει κωδικός. Πες ότι είμαστε καλοί, έχουμε προλάβει τους κωδικούς στον προπολογισμό μας. Λοιπόν, από 2/5 πρέπει να αναρτάτε έτοιμα στη διάβια για να πάρουμε ΑΔΑΜ. Αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου. Πάμε μετά. Θέλει μελέτη. Αν είναι πάνω από 1500 μέρες, θα φάμε μια μέρα δύο. Μετά θέλει ψήφιση πίσω στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή δεν είναι δηλαδή σήμερα, 5 μέρες. Το τελειώσαμε. Έκθεση ανάλυση δαπάνης από την Οικονομική Υπηρεσία. Τελειώσαμε από εκεί. Θα συνέλθει το Συμβούλιο μετά. Έχουμε φάει 15 μέρες. Θα συνέλθει το Συμβούλιο. Θα αναθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον προμηθευτή. Μετά θα κλειδεί ο προμηθευτής να υπογράψει. Ψάξτε το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει ένα λάστιχο. Προσέλθουν μετά. Το Δημοτικό Συμβούλιο το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να δει τι αντιμετωπίζει. Συμφωνητικό με τον προμηθευτή. Να. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν το κλείσιμο. Πάει ο μήνας. Γραφειοκρατία. Ένα πάει ο μήνας. Αυτό είναι επισκευή φωτοτυπικού. Ναι. Απλό υπερήφανο λόγο. Όχι, να πούμε κάτι που είναι νωρίτερα ο κ. Σιλιόπουλος και τώρα. Εμείς έχουμε για τις προμήθειές μας εφαρμόζει τον νόμος Εκποτά. Είναι ένας νόμος του 1980. Τη δεκαετία του 80. Του 80, του κ. Κεφαλογέννη. Έρχεται το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει, κακώς εφαρμόζεται αυτό το νόμο. Κανονικά δεν είναι το όριο της ανάθεσης ο αρμόδιος ο Δήμαρχος που το αναφέρει σαφές στον νόμο. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και λέει πρέπει να πηγαίνουν με Δημοτικό Συμβούλιο. Επικαλείται αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Τώρα πρόσεχε τι δυσκίνητο είναι το σύστημα. Το σύστημα το Δημοτικό Συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει κάθε μια φορά το μήνα. Ναι. Μια φορά το μήνα. Άρα εμείς μια προμήθεια η οποία είναι επιβεβλημένη να γίνει άμεσα. Μια φορά στις 10 μέρες εγώ το βάλω για να έχουμε στο μήνα, έτσι. Πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλαμε κανόνες διαφάνειας, κανόνες διαφάνειας εισάγονται πλέον με τη διάβια. Που όπως πολλοί αναφέρατε είναι μια μεγάλη κατάκτηση η διάβια. Είναι ίσως η μεγαλύτερη κατάκτηση από άποψη διαφάνειας του Καλλικράτη. Και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ να γίνονται όλα γνωστά. Εκείνο που θα ήταν θεμητό θα ήταν ότι αναταχτά χρονικά διαστήματα όλες οι αναθέσεις οι οποίες έχουν γίνει να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και προς έγκριση αν θέλετε. Αλλά να προβλέπεται να γίνονται με τα όργανα που προβλέπει η νομοθεσία την οποία έχουμε. Αυτό δημιουργεί σε μας κενά, πολύ κενά, πολύ σοβαρά. Δηλαδή αν το Greater σε περίοδο αιχμής του Μαΐου ή του Ιουνίου χάσει 25 μέρες εργασίας, καταλαβαίνετε, το Δεκέμβρη να γυρνάει τις λάσπες. Σύντομα κύριε Τσίγκα, ένα παράδειγμα. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτή η περιπτωσιολογία τώρα που κάνουμε στις διαδικασίες. Όχι, καλό είναι. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι λέμε. Πρέπει να ξέρει αυτά ο κόσμος για να καταλαβαίνει γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται ή γίνονται αργά. Γιατί η αλήθεια είναι η εξής. Δυστυχώς, συμφωνώ από την Παναγιώτη Νίκα, στη συνείδηση του κόσμου ο Καλλικράτης έχει καταδικαστεί. Δυστυχώς έχουν καταδικαστεί ενδεχομένως
Και εμείς παγωνιζόμαστε να στηρίξουμε αυτό το Καλλικράτη, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, όπως ο Καρβέρας το είπε, να λειτουργήσουμε σε αυτό το σύστημα. Ο Καλλικράτης έχει καταδικαστεί. Πρέπει επιγόντως. Επιγόντως, αν υπήρχε δυνατότητα να παρέμβουμε στον Υπουργό, θα το λέγαμε απόψε. Επιγόντως, καλά η διαφάνεια, συμφωνούμε για τα αυτονόητα, συμφωνούμε όλοι. Θα πρέπει όμως επιγόντως τέτοια ζητήματα που ακυρώνουν στην ουσία οποιαδήποτε προσπάθεια να λυθούν άμεσα και πρέπει να λυθούν γρήγορα. Ο Παναγιώτης ο Νίκας είχε ένα μεγάλο δίκιο. Δεν είπε, νομίζω, αυτό που σκέφτηκε, που σκέφτεται μέσα του, ότι στις επόμενες εκλογές, ξέρετε, δεν θα υπάρχει κόσμος να ασχοληθεί με τον Καλλικράτη. Υπάρχει περίπτωση, εγώ το φοβάμαι αυτό, ειδικά τα χωριά μας να μείνουν ακάλυπτα, έστω και από υποψήφιους προέδρους. Διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα πια έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό. Να πω κάτι και εγώ για την πολυπλοκότητα. Γιατί τα καταδίκασε ο κόσμος καταρχήν. Δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα, εκείνο το πρόβλημα μας. Λοιπόν, σε όλα αυτά που λέμε για την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, πόσο χρόνο θέλει, συμπληρωματικά σε αυτό που είπε εδώ ο Δήμαρχος, πόσο χρόνο θέλει για να ξεκινήσει ένα έργο. Εγώ δεν μιλάω για τη διαδικασία της μελέτης, της διαδικασίας κατακύρωσης. Πάμε στην κατακύρωση και μόνο από τις διαδικασίες των ενστάσεων και να δείτε το φοβερό. Ο Καλλικράτης μέσα έχει τον ελεκτή νομιμότητας. Υποτίθεται ότι θα ήταν μια διαδικασία σαφώς διαφάνειας και πιο απλοποιημένη από αυτή που έχουμε τώρα. Δεν έχει ξεκινήσει. Είμαστε ακόμη στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης και στην Επιτροπή του άρθρου 152. Δύο στάδια. Και μετά έρχεται ο κόσμος και αναρωτιέται. Γιατί αργεί το έργο, άντε λοιπόν να εξηγήσει ότι είμαστε στη διαδικασία των ενστάσεων. Σου λέμε κοροϊδεύεις. Μάλιστα. Κύριε Καφαντάρη, καλησπέρα σας. Α, βέβαια, μην πάμε και στα δικαστήρια. Κύριε Καφαντάρη, καλησπέρα. Είστε καλά? Ναι, καλά και καλησπέρα στους φίλους. Εσείς πάντα με καλά νέα είστε πάντως. Σήμερα κρατάω και το κομμάτι που έχει να κάνει με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Οπότε έρχεται και τη Καλαμάτα, καταλαβαίνω εγώ να πω. Ο κύριος Καταβάλλος. Για όλους είναι καλά. Για όλους είναι καλά. Έτρεξε πιο γρήγορα, πήρε και το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβή σήμερα. Από... Και οι δύο, και οι δύο το πήραμε. Και η Καλαμάτα. Α, και η Καλαμάτα. Και η Καλαμάτα. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό είναι ένα από τα ωφέλη του Καλλικράτη. Σωστά. Έτσι, για να μην τον κακοποιούμε τόσο πολύ. Τόσο να ακούμε πραγματικά τους προβληματισμούς από τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, αλλά κύριε Καναλόπουλε, πρέπει να πούμε το εξής ξεκάθαρα στον Μεσσηνιακό λαό. Ο Καλλικράτης είναι μια πραγματικότητα. Οφείλουμε, αυτή είναι η επιλογή μας, να είμαστε εδώ, να υπηρετήσουμε. Και παράλληλα να διεκδικήσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και αυτό κάνουμε και ως ΚΕΔΕ, αλλά και ως εμμονωμένη δήμη. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθούμε σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Να λειτουργεί ο Καλλικράτης με τα ρατωματά του λόγω της οικονομικής κρίσης και κατά κανέναν άλλο λόγο, διότι αν ήταν υποχέψει καλές του 2010, 2009, 2008, δεν θα είχαμε τα εκτελεστικό πλαίσιο κάτι κάτι. Θα μιλάγαμε για τη λειτουργία του, για διεκδικήσεις, για άλλους φόρους, για αρμοδιότητες. Τώρα μιλάμε για αρμοδικά για ένα ταμείο άδειο, χωρίς ενισχύσεις, με πάρα πολύ μεγάλη μείωση, και προσπαθούμε οι Δήμοι πραγματικά να αντέξουμε το βάρος της ανάπτυξης και της καθημερινότητας. Πάντως γίνονται έργα. Γίνονται έργα. Μπορεί να μην έχει προβλεφθεί πρόγραμμα. Βέβαια έχετε στηριχθεί περισσότερο στο ΕΣΠΑ, έτσι δεν είναι? Θα σας πω ότι είμαστε ουσιαστικά, είναι το δεύτερο τεχνικό πρόγραμμα που υλοποιούμε ως Καλλικρατικός. Γιατί το πρώτο του 2011 ήταν μισό, είχαμε την απογραφή, έφυγε η χρονιά. Και φυσικά είναι το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, που πραγματικά έχουμε κυνηγήσει και έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε επιλέξει σε εντάξει έργο και δημοκρατίε έργο. Αυτή είναι η μόνη μας οικονομική διέξοδο στην ανάπτυξη ενός τόπου. Και γι' αυτό οι Δήμοι πρέπει να είναι έτοιμοι, κύριε Καφαντάρη, να πω εγώ. Έπρεπε και οι Δήμοι, και πρέπει, και έπρεπε, το λέω γενικά για όλους τους Δήμους, να είναι έτοιμοι. Έπρεπε να έχουν ήδη οριμάσει μελέτες, να έχουν τρέξει προτάσεις, να έχουν ένα δικό του σχεδιασμό. Εγώ καταλαβαίνω και κατανοώ και τις αγωνίες όλων εδώ των παρευρισκομένων στο πάνελ και του κυρίου Νίκα και όλων, αλλά έπρεπε και οι Δήμοι και με όποιο προσωπικό έχουν, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή την κοινωνία ζούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, να προσπαθήσουν να κάνουν το δικό τους βήμα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Καναλόπουλε, να κάνω μια παρένθεση. Πιστεύει κανείς ότι και από τις Κυριακές δεν είχαν πετυχεί? Πιστεύει ότι είχαν όλες τις ίδιες ταχύτητες ανάπτυξης? Εμείς κοινωνήσαμε, π.χ. Δήμο Παπαφλέσσα, με δύο υπαλλήλους στο ΚΕΠ, μία συνταξιούχο και ένα χειριστή. Αν αυτό δεν είναι καποδιστριακός δήμος, συγγνώμη, εγώ έκανα τη δουλειά. Άρα λοιπόν, ο Καλλικράτης είναι να διορθώσει τέτοιες ατέλειες, να ενώσει δυνάμεις, να δώσει μεγαλύτερη αναπτυξιακή όρθιση σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση και χωρική ενότητα περιοχή, ώστε να γίνουν πράγματα κοινά μεγάλα αναπτυξιακά.
έπεσε στην κυρία της οικονομικής κρίσης. Αυτό ήταν μοιραίο χτύπημα και για την Ελλάδα και για όλους μας. Και για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Οπότε να παλέψουμε σε αυτό το περιβάλλον να διεκδικήσουμε, να κάνουμε και οικονομία, καλύτερη διαχείριση και να μπορέσουμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Κάποια γίνονται και κάποια δεν γίνονται, κύριε Καναδόπουλε. Έτσι, σωστό. Αυτό για την αλήθεια το ομολογώ. Γιατί οι δήμαρχοι και άλλοι αυτοδιοικητικοί λέγανε ότι όλα γίνονται και να βάζει ο κόσμος την υπομονή παραπάνω. Οι εποχές, κύριε Καναδόπουλε, που πηγαίνανε και οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι στην Αθήνα στους βουλευτές για να βγάλουν λεφτά, έτσι, έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή. Πλέον είναι η θεσμική υπόλοιπη συγκεκριμένη, η ΚΑΠ μειωμένη, η ΣΑΤΑ μειωμένη και μένει μόνο το ΕΣΠΑ και τα μειακά προγράμματα, ό,τι μπορεί ο καθένας βάσει ορισμών των μελετών και διεκδικητικού πλαισίου να απορροφήσει. Που θα πούμε το προσωπικό το οποίο έχουμε το ελάχιστο προσωπικό και θέλω να συγχαρώ δημόσια το συλλογιακό δυναμικό του Δήμου Πύλου και του αιρετούς για τον αγώνα, Πύλου Νέστρο, συγγνώμη, για τον αγώνα τον οποίο κάνουν καθημερινά να μπορέσουν να υλοποιήσουν το μεγάλο όγκο δουλειά σε έργα τα οποία έχουμε αναλάβει αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν και τα στελέχη του Δήμων τρέχουν, φυσικά θέλουμε κι άλλα εξειδικευμένα σε ειδικότητες για να βοηθήσουν πλέον στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Αλλά με αυτό το οποίο έχουμε, πάμε ένα τιτάνιο αγώνα και να σου πούμε ένα ευχαριστώ ω δήμαρχο στα στελέχη του Δήμου δημόσια, κύριε Καφαντάρη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καφαντάρη. Να είστε καλά. Να μην σημαίνει κάτι οξύμορο από αυτό που είπε ο Δημήτρης Πιάνομαι. Πράγματι, το Καλλικράτης ευνόησε την ένταξη έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να. Δηλαδή, όταν λέμε εννοούμε το ΕΣΠΑ, εννοούμε το Πράσινο Ταμείο, εννοούμε το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ, εννοούμε τον Παλτατζή. Εκεί πραγματικά ευνόησε καταστάσεις και σε αυτό βοήθησε και η ύπαρξη της αιρετής περιφέρειας. Για τη συλλογισμένη περιφέρεια τα πράγματα ήταν: αν έχεις μπέρμπα στην κορώνη, παίρνεις έργο. Αν δεν έχεις, δεν παίρνεις τίποτα. Αυτά όμως τα έργα πρώτα δημοσίων επενδύσεων, που και η Τριφυλία έχει έργα σε όλα αυτά τα προγράμματα, να, εντάξει και εντάξει ακόμα. Τα βλέπει η κοινωνία σε ένα βάθος χρόνου. Γιατί είναι έργα τα οποία γίνονται με αυστηρές διαδικασίες. Υπάρχει επικαιρημότητα, εγώ επιμένω. Και υπάρχει αυτό το εξής. Σε πολλούς δήμους υπήρχε, σε άλλους δεν υπήρχε. Να. Υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ λοιπόν στα πρόγραμματα δημοσίων επενδύσεων, γενικώς οι Δήμοι, τις Μεσσηνίες τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω, στεκόμαστε καλά. Αυτά όμως τα έργα θα τα δούμε σε ένα βάθος χρόνου να υλοποιούνται. Τα μικρά δήμους στα μεγάλα. Και αποτυχάνουμε στα μικρά, στην καθημερινότητα. Αλλά τόσο καιρό κάνατε τα μικρά και κάνατε τα μικρά που ήταν και τα ψηφοθυρικά, εγώ να πω. Πήγαινε ο Δήμαρχος, έφτιαχνε μια αντλία σε ένα χωριό και γινόταν κάτι. Όχι, μην τα βάζετε. Έτσι, έτσι γινόταν. Φώναζε να ρίξει κάτι σε ένα δρόμο και. Όχι, την καραμέλα τα βάζω όλα μέσα. Σε ένα τσουβάι. Όλη την καραμέλα, εντάξει. Να πούμε ότι γινόταν και αυτά. Γινόταν και αυτά. Δεν γινόταν όμως μόνο αυτά. Η καθημερινότητα προκαλεί κράτη, αναμφισβήτητα πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Ήταν καλύτερη. Προκαλεί κράτη. Γιατί πρέπει να ηθούν αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερε πριν ο Γιάννης. Και έτσι έχουμε το οξύμορο τώρα. Να έχουμε έργα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία πάνε καλά, προχωράνε καλά και θα φέρουν και τόνους τοπικές κοινωνίες, γιατί όταν μιλάμε ότι στην Τριφυλία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ή προγραμματίζονται περίπου 10 εκατομμύρια έργα τέτοια, είναι μια τεράστια ένωση τοπική κοινωνία. Αυτά όμως, ξέρετε, θα τα δούμε. Σε ένα χρόνο, σε δύο θα υλοποιούνται. Και ενώ πάμε καλά σε αυτά, η καθημερινότητα, λείπουν τι, λείπουν τα 500 ευρώ να αλλάξει λάστιχο που ανέφερε ο Γιάννης. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Πάμε να κλείσουμε έτσι. Τελευταίος γύρος, ναι, ναι, βεβαίως, όσον αφορά και εμείς το ΕΣΠΑ, πάει πάρα πολύ καλά ο Δήμος. Τα έργα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια που έχουμε εντάξει. Και πρόσφατα μάλιστα και στην επίσκεψη του κ. Τατούλη. Ευελπιστούμε για τον δρόμο αυτόν, είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν ωριμές μελέτες στους Δήμους. Όσον αφορά τώρα τις υδρεύσεις, είναι πιο εύκολες. Όσον αφορά τους οδικούς άξονες, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα στην περιφέρεια. Καρκινοβατούν οι εγκρίσεις πάνω από ένα και δύο χρόνια για. Δηλαδή, ο οδικός άξονας, όταν λέτε για τα μικρά έργα, για τις μικρές εγκρίσεις. Όχι, για τους οδικούς άξονες του ΕΣΠΑ, να, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα στην Τρίπολη, στις υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι, υπήρχε κάποια κυρία, έφυγε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει υπάλληλο να ελέγξει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι περιβαλλοντικά που αργούν. Ναι, γι' αυτό είπαμε. Λοιπόν, μπορεί να κάνει δύο χρόνια. Δεν μπορούσε να έχει εντάξει Μεσσηνία πάρα πολλά έργα στο θέμα αυτό. Για να τελειώνω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη ότι σκοπός του Δήμου, η ύπαρξη του Δήμου είναι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Αυτό το βλέπουμε του πολίτη, έτσι. Και στα ζητήματα. Τα μεγάλα έργα, ναι, μεν είναι καλά, αλλά έρχονται πολλές φορές στον Δήμαρχο και του λέει: Δήμαρχε, εσύ εξήγησε 30 εκατομμύρια έργα. Δεν έχει ένα χιλιάρικο να μου κάνει εμένα αυτό. Και όμως δεν υπάρχει ένα χιλιάρικο. Αυτό το ξύμορο συμβαίνει σήμερα. Ακούει ο κόσμος τα εκατομμύρια για τις υποδομές και σου λέει: Δεν έχει 500 ευρώ να μου φτιάξει εμένα αυτό, μην κλείσει τη λακκούβα. Να αγοράσει λάμπες. Μάλιστα. Ή να βάλει άσφαλτο. Να βάλει άσφαλτο. Πολύ σύντομα.
νομίζω πρέπει να δώσουμε ένα βάρος στο ΕΣΠΑ που τελειώνει. Mm-hmm. Να τρέξει δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο η απορροφητικότητα, γιατί τελειώνει και θα επιστραφούν χρήματα και θα είναι άδικο. Πρέπει να τελειώνουμε με τα σκουπίδια, να απελευθερωθούν οι πόροι. Κοντά στα 3 εκατομμύρια δίνει ο Δήμος Καλαμάτας. Πρέπει να απελευθερωθούν οι πόροι, τους έχουν άλλοι τους πόρους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ανάγκημα, ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευχαριστήριζα απόψε από τον κύριο Αγγελάκα. Να σας πω γιατί υπήρξε και συνάντηση με τον κύριο Μπάμε. Παρακαλώ. Τελειώνω και να μας το λέτε αμέσως. Πρέπει να ξεκινήσει κουβέντα για το νέο ΕΣΠΑ. Εμένα με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι δεν έχουμε μέσα μεγάλο βάρος στις υποδομές. Mm-hmm. Το βάρος θα δοθεί αλλού. Και να υπάρξει μια άμεση νομοθετική παρέμβαση στα θέματα των αρμοδιοτήτων και της γραφειοκρατίας στον Καλλικράτη. Πάντως να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι πόροι, όπως το Πράσινο Ταμείο που εσείς διεκδικήσατε και βάλατε κάποια έργα. Θα μπορούσε και με αυτή τη λογική ο Δήμος να ψάξει και να ψαχτεί ο κάθε Δήμος. Συνολικά το πακέτο είναι 15 εκατομμύρια. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Άρα δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Τελείωσα. Να κλείσουμε εσάς. Όπως είπαμε, τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι συγκεκριμένα. Είναι το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, η ΕΤΑ και τα τομεακά προγράμματα. Οι ίδιοι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στον τομέα της καθημερινότητας και της συντήρησης των βασικών υποδομών. Για πείτε μας λίγο για το δρόμο Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Ο δρόμος Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη είναι κυρίαρχο έτοιμο. Πώς το ντεμάχησα. Προβοκατέρ. Πρέπει να γίνει ο δρόμος αυτός, πάση θυσία. Θα είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας, όπως επίσης και ο άξον Ριζόμυλο Κορώνη, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Εμείς έχουμε ένα δήμο το οποίο έχει μια αντένα, οπότε πρέπει και για τους δύο άξονες να αγωνιστούμε. Και τα δύο κομμάτια είναι σημαντικά. Πρέπει να δώσουμε μια κοινή μάχη. Αλλά για το συγκεκριμένο, το Ριζόμυλο Πύλο Μεθόνη, εκτιμώ ότι βρίσκεται στην κινητικότητα, εκτιμώ σε συνδυασμό με το Ριζόμυλο Καλαμάτα, που και αυτό βρίσκεται σε μια κινητικότητα, θα πρέπει να το λάβουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, να έχουμε εντάξει σε αυτό. Και επίσης θα πω και μια ιδέα τώρα, την οποία την ξέρουν όλοι, έχει δημοσιοποιηθεί από πολλούς, ενδεχομένως να εξεταστεί και τροποποιήσει τη σύμβαση παραχώρησης για ένταξη στον υφιστάμενο άξονα, ο οποίος έρχεται και κατέληξε στην Καλαμάτα και γίνεται περιφερειακός, γιατί να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και προς τα δω, εφόσον νομοθετικά υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή να γίνει τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης, να ενταχθεί το κομμάτι Καλαμάτα Μεθόνη, mm-hmm. να τροποποιηθεί η σύμβαση παραχώρησης, να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει έγκριση και προφανώς ο Μωρέας να πάρει τη σύμβαση για 3 επιπλέον χρόνια, 2 χρόνια, 1 χρόνο. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, αυτό θα το πούνε οι ειδικοί, αλλά νομοθετικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντως κινητικότητα του κ. Καφαντάρη έχει Είναι το θέμα των πολλών δημοπρατήσεων, των πολλών αδειοδοτήσεων και των πολλών καθυστερήσεων που μπορεί να έχουμε ενδεχομένως και μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί οδεύσει αυτός ο οδικός άξονα. Αυτός ο οδικός άξονα, αν γίνει, καταλαβαίνετε ότι εγώ που ήρθα πριν λίγο από τη Φινικούντα, θα ερχόμουν περίπου σε 20 λεπτά. Γεγονός. Πάντως, θα πρέπει σε εισαγωγικά να εκμεταλλευτείτε και την παρουσία του Μεσσηνίου Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει μια ιδιαίτερη έμφαση και με τον κύριο Καφαντάρη. Θεωρώ ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ως δημότης του Δήμου μας και αγαπάει και την περιοχή και ξέρει πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, γιατί κάθε φορά που έρχεται και έρχεται αρκετές φορές το χρόνο στην Πύλο, περνάει από το συγκεκριμένο δρόμο και είναι δεδομένο ότι είναι στην προτεραιότητά του. Και ενδεχομένως με την κάθοδο του Πάσχα να έχουμε και κάποια άλλη ανάσταση. Μπορεί. Θα ήθελα να πω ότι εμείς πρέπει όλοι οι Δήμοι και όλες οι Δημοτικές Αρχές να συνδυάσουμε την τοπική οικονομική ανάπτυξη στους στόχους του Δήμου. Θα πρέπει πάλι να ξαναπαράγουμε για να σωθεί η πατρίδα μας και να σωθούν και οι συνδημότητες μου. Δεν είναι δυνατόν, πάνω χάρη στο χωριό μου, να μην παράγουμε αυτή τη στιγμή τίποτα. Και όταν πριν 20 χρόνια παρήγαμε τεράστιες ποσότητες. Επιδιώξτε και δώστε τους και εσείς κίνητρα, και η πολιτεία αλλά και εσείς. Όλοι να συμπορευτούμε στην ανάπτυξη. Οι αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης δεν δόθηκαν. Γιατί χωρίς πλούτο δεν γίνεται ανάπτυξη. Και χωρίς πλούτο δεν υπάρχει ευημερία. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο. Είναι λογικό τώρα. Και εγώ να θέλω να πάω στην Πάτρα να φτάσω σε 10 λεπτά. Αυτό είναι λογικό. Θα πρέπει όμως να σεβαστούμε και
τις περιοχές που περνάμε να πάμε στην Πάτρα. Θα πρέπει να σεβαστούμε. Εγώ. Μα αυτή τη λογική να μην γινόταν για τίποτα. Όχι, όχι. Εγώ το ζω τώρα από μέσα το. Και βλέπω αν έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του δρόμου. Δεν είναι αντίον κανείς του δρόμου στη Μεσσίνη. Θα πρέπει όμως να σεβαστούμε. Πείτε το αυτό, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί όλοι έχουν την εντύπωση ότι είναι κάποιος εναντίον του δρόμου. Υπέρ του δρόμου είσαστε. Υπέρ του δρόμου. Από το Συμβούλιο δεν έχει πει υπέρ του δρόμου. Αλλά βάζει ορισμένες. Έχει μια άλλη χάραξη. Όχι, όχι ορισμένες προδιαγραφές. Την απόφαση του Συμβουλίου την έχετε. Και με τη λογική δηλαδή να μην γίνει αυτή τη στιγμή αν δεν περάσουν αυτές τις προδιαγραφές. Φυσικά. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στο περιβαλλοντικό. Δεν ξέρω. Το μαχαίρι στο περιβαλλοντικό. Δεν λεφτά. Όχι, δεν έγινε τροποποίηση στο περιβαλλοντικό. Εμείς το φέραμε στο δημοτικό σχέδιο. Όχι, στο περιβαλλοντικό δεν έγινε τροποποίηση. Πάρα πολλέ τροποποίησει. Όπω το λέει σε κόμμα σου από το 2010. Εσείς σε τι ζητάτε τροποποίηση. Συγγνώμη να πω. Υπάρχει μια απόφαση Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2010 που λέει τι πρέπει να γίνει. Δεν έγινε ούτε το. Δηλαδή, αν χαθεί η ευκαιρία τώρα με το ΕΣΠΑ, με την αναφέρουση στο ΕΣΠΑ, να μην γίνει. Εντάξει, για να ζήσουμε μια περίοδο. Δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει. Συγγνώμη, τρία χρόνια η περιφέρεια, ό,τι τα έχει στηβάξει τα χαρτιά στο αρχείο. Και επειδή τώρα βρέθηκε η ευκαιρία. Γιατί δεν καταλογίζετε ευθύνες τρία χρόνια που δεν τροποποίησαν τη μελέτη, δεν κοιτάξατε. Ωραία, τώρα σε αυτή τη στιγμή που κλείνει σε τέσσερις μέρες. Κλείνει σε τέσσερις μέρες λοιπόν το ΕΣΠΑ. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Κανένας δεν φταίει. Εγώ δεν σας είπα ότι φταίει. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι δικαστή. Εγώ επισημάνησα. Στη Μεσσίνη το πρόβλημα. Δεν είπε κανένα στη Μεσσίνη. Γιατί να μην είναι και στην Καλαμάτα. Η αξία των περιουσιών και στην Καλαμάτα είναι εξαίσθητο. Δεν είναι το. Αποποιείται η Καλαμάτα στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που δόθηκαν και πολύ καλές τιμές από τις απαλωτριώσεις. Τα τεχνικά. Δεν μιλάνε για απαλωτριώσεις. Δεν τίθεται θέμα εδώ. Δεν για τις περιουσίες λέμε. Συγγνώμη, Σιγά. Δεν τίθεται θέμα ότι δεν τα δίνουμε, δεν μας πληρώνεις. Δεν τίθεται θέμα απαλωτριώσεων. Δεν πουλάμε τα χωράφια μας. Τίθεται θέμα τεχνικών προδιαγραφών. Εγώ άκουσα ότι είσαστε υπέρ του δρόμου, το κρατάω. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσίνης είναι υπέρ του δρόμου. Αλλά με τροποποιήσεις, τι τροποποιήσεις. Έχει βάλει 4-5 στοιχεία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και ο κόσμος είναι δρόμος. Δεν είναι. Ολυμπία οδό θα μου πείτε εσείς, αλλά θα σας πω Ολυμπία εγώ. Οδό ο κύριος Αγγελάκας απόψε στο δελτίο μας είπε ότι δεν απολύουμε με τίποτα το δικαίωμα του να ολοκληρωθεί ο δρόμος κανονικά μέχρι την Τζακώνα. Προφανώς αυτό είναι αίτημα όχι μόνο της Τριφυλίας που έχει άμεσο ενδιαφέρον επειδή αποτελεί τον κόμβο των δύο δρόμων, των δύο αξώνων, είναι όλη τη Μεσσηνία. Και βεβαίως επιβεβαιώνουμε και την πλήρη υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του συγκεκριμένου ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου. Ξέρετε, εάν η Πελοπόννησος δεν αποκτήσει ολοκληρωμένο οδικό περιμετρικό δίκτυο, ενώ Πάτρα, Πύργος, Ζαχάρο και Παρισία, Τσακώνα, Τρίπολη, Αθήνα, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, ακόμα και για το υποέργο αυτό που αφορά τους δύο συναδέλφους, που αφορά τους δήμους τους. Όλους αφορά, όλους τους δήμους Μεσσηνίας. Και αφορά όλους, κατεπέταξε όλους. Όλα αυτά ακυρώνονται. Όλα αυτά ακυρώνονται. Δείτε η Καλαμάτα, η οποία ούτως ή άλλως είχε ανάπτυξη και έχει ανάπτυξη, πόσο πολύ έχει επιβοληθεί στους αυτούς 6 μήνες που λειτουργεί το καινούργιο έργο. Επομένως, για μας είναι ζωτική σημασία, δεν το απεμπολούμε κι εμείς ποτέ. Και ξέρετε, είναι ένα έργο που αυτά τα προβλήματα που παρέφερε ο Γιάννης πριν δεν τα έχει. Οι απαλωτρώσεις έχουν γίνει. Γιατί χάραξη πλέον. Θα μπορούσε να τρέξει στο θέμα του νομού Μεσσηνίας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επισημάνθησες. Όπως χρήσιμες και οι παρεμβάσεις και τον προσκεκλημένο μας. Καλή σας νύχτα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή νύχτα.